Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε τον Λούι Πατσαλίδη! Καλησπέρα! Καλησπέρα! Έχεις αζούλους όμοιρο, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, ας πούμε. Όμοιρο, δεν μίλησε. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Louis Night Show. Μισό λεπτό, θα σκούσω το λίγο γιατί έπινα νερό πριν. Και νιώθω το. Άλλη μια Παρασκευή εδώ, στο Σατυρικό Θέατρο, στο σταθερό Παρασκευιάτικο μας ραντεβού. Ξεκινήστε τη selfie σας, διότι περιμένουμε για να μοιράσουμε πολλά δώρα. Μπήκαν και καινούργια δώρα. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κερδίσετε. Στείλε τη selfie σου την ώρα που παρακολουθείς την εκπομπή και κέρδισε ένα από τα δώρα του μήνα. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Annabel στην Πάφο. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Adidas Ευαγόρου. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Radisson Blu στη Λάρνακα. Δώρα τεχνολογίας από το eShop.cy. Γυαλιά από το κατάστημα οπτικών Καραμανίδης. Δώρο επιταγές από τα καταστήματα Shoebox. Δώρο επιταγές από τα καταστήματα Direct Deals. Ρολόγια Swatch. Συσκευές μασάζ. Προσφορά της εταιρείας Nike. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Mangas. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Lee Ragler στο Νικοσία Mall. Δώρα τεχνολογίας από τον Piperari. Δύο δωροκάρτες αξίας 50 ευρώ η κάθε μία για το application της Wall. Και πάμε τώρα να δούμε όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε, τα οποία είδαμε είτε από την τηλεόραση είτε από τα smartphone μας με τη βοήθεια του αξιόπιστου δικτύου της Cita Mobile, Vodafone. Και θέλω να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία του εμβολιασμού στη χώρα μας που εξελίσσεται πολλά ομαλά. Ούτε σήμερα άντεξε η αναβαθμισμένη πύλη εμβολιασμού και δύο ακριβώς λεπτά μετά το άνοιγμά της παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και βγήκε εκτός λειτουργίας, αφήνοντας χιλιάδες άτομα στο περίμενε. Ωραία πύλη. Όποτε την ανοίγουν, καταραίει. Γι' αυτό μου προχωράει σιγουργά ο εμβολιασμός. Δεν καταφέρνει κανένα να κλείσει και πάνε κάτω-κάτω στις ηλικίες. Κράτησε, άμα ένα site δεν εξορτώνουμε να κάνουμε. Πώς καρτερούμε να νικήσουμε ολόκληρη πανδημία. Κάποιο μέρες σάζουν και κάποιο μέρες πέφτει. Και να πεις είμαστε καμιά Αμερική, καμιά Γερμανία, Ρωσία που έχουν εκατομμύρια πληθυσμό. Αχ, χορκόν είμαστε. Σκεφτείτε να λαμβάναμε να κάνουμε και τα site σε δούντες χώρες. Αναβαθμίστηκε η πύλη και βάλαμε περισσότερους ενδυνάμει δικαιούχους. Συγκεκριμένα 26.400 είναι οι ενδυνάμει δικαιούχοι. Αλλά στις 7.30 δοκίμαζαν για αυτές τις 26.400, αν όλοι ήθελαν να εμβολιαστούν, 120.000. Η πύλη δεν είναι σχεδιασμένη για να ξεπερνά τις 35 με 38.000 ταυτόχρονους χρήστες μέσα στο ίδιο δευτερόλεπτο. Με λίγα λόγια, για την διευθέτηση ραντεβού ενός δικαιούχου προσπαθούσαν ταυτόχρονα 5 με 8 άτομα. Κάτι που δεν θα επιτρέπεται πλέον, όπως διαβεβαιώνει ο κύριος Κόκκινος. 8 άτομα για κάθε δικαιούχο να μάχονταν να κλείσουν εμβόλιο. Ενώ πως τα έργα, όχι ομάδα με 500 πλάσματα που προσπαθούν να χακάρουν το FBI, πού βρεθήκαν τόσοι αυτοί σε ρίσιο. Ποιος διά την ταυτότητα του σε 10 πλάσματα. Χαρά στην οργάνωση μας πάντως. Παραδέχτηκα μας. Όχι τα ραντεβού για το εμβόλιο, κάνουμε τα με την πελάρα σε τον τόπο. Πάντως την περασμένη εβδομάδα εμβολιάστηκαν και όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης με το εμβόλιο της AstraZeneca σε μια προσπάθεια να πείσουν τον κόσμο να πάει να τα. Όπως τους influencers. Χα, AstraZeneca. Χα, πρέπει να ξεπουλήσω. Ναι. Hashtag. Ο κόσμος όμως δεν τους έχει καμία εμπιστοσύνη. Κάλεσε ξανά τον κόσμο να εμβολιαστεί και να τηρεί τα μέτρα. Κάτι αυτό που μου έκανε εμένα ιδιαίτερη εντύπωση όταν βρεθήκαμε εδώ κατά τη διάρκεια των εμβολιασμών, όταν έβγαιναν έξω οι υπουργοί, ο κόσμος που βρισκόταν εδώ για να εμβολιαστεί, του ζητούσε να δει την κάρτα εμβολιασμού τους, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουν και ήδη ότι έγινε το εμβόλιο της AstraZeneca σε αυτούς και όχι με κάποιο άλλο εμβόλιο. Δείξτε μας το χαρτί να δούμε με μάτια μας. Σας πιστεύουμε. Πού γράφει AstraZeneca, Φέρ' μου το εδώ. Μεταξύ μας με το λόγο μας εγκάμαν κατά καιρούς, λογικό να μην τους πιστεύει πλέον κανένας για τίποτε. Οπότε, αναμενόμενη η αντίδραση του κόσμου, το εμβόλιο που προγραμματίζει και ο πρόεδρος της ΟΕΒ να το βάλει, έτσι, σύμφωνα με μια πληροφορία
που διέρευσε στον παρουσιαστή του ΡΙΚ. Είναι αντιμετωπίσιμο, νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί γρήγορα και άμεσα. Έτσι. Ναι. Είναι η παράμετρος του χρόνου που έχει ναι. τεράστια σημασία. Έχετε κλείσει και εσείς ραντεβού για εμβολιασμό, κύριε Αντωνίου. Επειδή σας παρακολουθώ στο Twitter, θα πάτε την Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλετε και κάμερα να ξέρω πώς την έστειλε. Θα δούμε αν έχετε παρενέργειες άμεσα. Αν στείλουμε κάμερα. Ναι. Αν με ακούσετε να κάνω δηλώσεις υπέρ της δημόσιας υπηρεσίας, να ξέρετε ότι έχει παρενέργειες. Μακάρι να ήταν τούτες οι παρενέργειες. Ήταν μάλλον πολλά καλά. Φανταστείτε οι παρενέργειες του εμβολίου να ήταν να φτιάχνει ο κύριος Αντωνίου της ΟΕΦ και να μιλά με κολακευτικά λόγια το δημόσιο. Ο Νίκαρος να δηλώνει και τώρα και πάντα ακέλ, ακέλ, ακέλ. Ή ας πούμε ο Νικόλας να φορεί τζίμπου fashion market. Ο Αβέροφ να κυκλοφορά με φανέλα της Ομόνιας. Πάντως και ο Αβέροφ έβαλε το εμβόλιο και είναι πολλά ευτυχισμένος. Και να σας πω και την προσωπική μου εμπειρία. Άκουα για παρενέργειες, συμπτώματα, να χτυπήσω ξύλο, κανένα σύμπτωμα, καμιά παρενέργεια. Φυσικά μέχρι τώρα. Να χτυπήσω ξύλο, τουκ τουκ τουκ, εμπρός. Μέχρι τώρα. Εντάξει, το πρόβλημα με τον Αβέροφ, ενώ είχε παρενέργειες να έχει, δύσκολο να τις καταλάβεις. Ναι. Τώρα, ας πούμε, τον γέλιο το άβολο που έκαμε, θα μπορεί να είναι τα παρενέργεια από το εμβόλιο. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Πάντως μπορεί να επιμένει ότι ο ίδιος δεν έχει παρενέργειες, αλλά επειδή είναι στον αντένα που ευκήγε να μιλήσει, μάλλον είναι να προκύψουν άλλου είδους παρενέργειες. Άσχετα αν έχουμε εμβολιαστεί ή όχι. να έχουμε μάσκες. Μάλιστα. Πάμε στις κρατικές εγγυήσεις, κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πήρατε πρωτοβουλία, στείλατε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι και όπως το μοσαϊκό, ο Αβέροφ. Έσασε να το ζητούν καλά ο Νικήτας. Και στη συνέχεια γίνεται ακόμα χειρότερο. Κύριε Πρόεδρε, με ακούτε? Κύριε Πρόεδρε, τώρα με ακούτε? Κύριε Πρόεδρε. Με ακούτε? Ε, παιδιά, εξαφανίζεται. Ε, παιδιά, εξαφανίζεται. Έμεινε το θωρή γύρω και γυρολοφούλης. Καημένε μου, μπορεί να γλίτωσες που το εμβόλιο, αλλά από τον Νικήτα δεν γλιτώνει κανένας. Στη συνέχεια, βέβαια, αποκαταστάθηκε η σύνδεση. Άρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αβέροφ Νεοφίτου, καλό μεσημέρι και πάλι. Μας ακούτε τώρα? Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εύχομαι να μην ευθύνεται το εμβόλιο για τα τεχνικά προβλήματα. Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Να κοιτάξουν η δική μου τεχνική και η δική σας. Τα τεχνικά προβλήματα είναι, όχι τα εμβολιαστικά. Εν το άντεξε ο Αβέροφ. Ήταν το πιο αστείο πράγμα που άκουσε ποτέ στη ζωή του. Η λαφαζανιά που του είπε ο Νικήτας. Πάντως, όσο να προσπαθεί να μας πείσει ο Αβέροφ ότι δεν έχει καθόλου παρενέργειες που το εμβόλιο, το post που έκαμε στο Instagram άλλα δείχνει, διότι η παιδιά προχτές ανέβασε τούτες τις φωτογραφίες. Όχι, πέτε μου, είναι τέλειος. Ο Αβέροφ πας στον Άπαρο να παίζει πόλο. Ως ένας καθημερινός μέσος Κύπριος όπως όλους μας. Μα δεν τενάζει. Εν τυχαία νομίζω που γεννήθηκε στην Αργάκα. Κανονικά πρέπει να είναι Άγγλος γαλάζιο αίματος. Να βουράς τους κήπους του Μπάκινγχαμ με τον άπαρον του. Σα δεν σας εγκάλυψαν ακόμα με τις φωτογραφίες. Έχουμε και ένα σύντομο βιντεάκι. Μα δέτε τον κόρτο μα μπας στον άπαρο. Αφού λαλό σας παιδιά, είναι γεννημένος για τον το πράγμα. Που ευτομάζε να πάει και κυνήγει να λεπούς τώρα να δείτε. Εν πολλές οι παρενέργειες τελικά. Αφήστε τον Αβέροφ που το αρνείτε. Ο Αβέροφ πάντως βρέθηκε και στη μεσημεριανή εκπομπή του ΣΥΓΜΑ. Ένα γενε εκπομπή την περασμένη εβδομάδα. Έρη, κύριε Νεοφίτου. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι και η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή από το ξεκίνημα, οπότε είναι διπλή χαρά. Αν πάμε καλά, θα το κάνουμε πιο συχνά. Το ευχόμαστε, κύριε Νεοφίτου. Λοιπόν, τώρα υπάρχει πρόβλημα. Να με προσέχετε, να ξανάρθω. Δεν έχετε παράπονο. Να με προσέχεις. Θα σε προσέχουμε. Να δούμε τι νούμερα να γράψεις. Αν γράψεις πάνω από 20, αν θέλεις να το παρουσιάσεις κιόλας.
Ήταν έτοιμος ο Μιχάλαρος να φάει τη Γεωργία και να βάλει τον Αβέροφ συμπαρουσιαστή. Ναι. Και φτάνει του τον καβαλίτσεμαν για να μάθει γελία κυπριακά. Τα καταλαβαίνουμε μια χαρά τα κυπριακά και τα δρόμενα. Άγυρο, νομίζω με τον Ιάσονος που πρέπει να κάνουν εκπομπή και να παίζουν το παιχνίδι με τις λέξεις, να τους στείλουμε την αγάπη μας του Ιάσονος, έτσι, του Ιάσονος και του Γιώργιου. Δεν είχαν εκπομπή την περασμένη εβδομάδα, ήταν στενές επαφές, αλλά οκ, okay, είναι όλα καλά. Ο Αβέροφ πάντως μιλά τα φαρσίντα κυπριακά, σηκώνει αμφιβολία. Για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εγώ ξέρω όπου πάω να τους λαλώ ή να μου θέλουν να ακούσουν. Τέλειος. Ξέρω και εγώ που πάω να τους λαλώ ή να μου θέλουν να ακούσουν. Έπιασε το point της προεκλογικής ο Αβέροφ, μπράβο του. Και με πειράζει για χάσω ψήφους. Αυτό που παρατηρώ είναι ένα παραλήλημα ακρότητος εκ μέρους όλων των υπολείπων κομμάτων σε μια κούρσα. Έμπατσα αφήσουν ψήφων διαμαρτυρίας να χαθεί. Μα γιατί όλοι μιλούν παντήσουμαστε αμοιβάδες. Μιλούν για τις ψήφους παντήσουμαστε νέες και σκοτώνονται σε ποιο χωράφι να μπούμε. Εθύμωσε πολλά ο Αβέροφ, αλλά πέσε το υπεράνω, δεν τον πειράζει να χάσει λίγες ψήφους πως και ποτά. Το έστω είναι ειλικρινής και δεν υποκρίνεται. Πράγμα πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Ενέβρεμαστε, ένιωσε ότι υπάρχουν τύποι εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή ένιωσε ότι σε προσέγγισαν κάποιοι. Ναι, ότι υποκρίνονταν κάτι άλλο και δεν μου αρέσει η προσποίηση. Εγώ δεν προσποιώ ούτε οργασμού στη ζωή μου. Ούτε οργασμού δεν προσποιείται, κοπέλα. Πόσο μάλλον να προσποιείται σε ένα παιχνίδι. Μπράβο τη. Ξεκάθαρα το έθεσε. Πάμε και σε άλλη μια μπέχτα του Survivor να ακούσουμε και για τη δική τη στη ζωή. Έζησε μια πραγματικότητα που σε εμά φαντάζει βγαλμένη από ταινία και σενάριο. Μεγάλωνε με τη μητέρα σου και με τη δεύτερη σύζυγο του μπαμπά σου, η οποία ήταν επίσης νόμιμη σύζυγος και έκανε και άλλα παιδιά μαζί του, σωστά? Ακριβώς. Αυτό συνέβη όντως εδώ στην Ελλάδα. Τι εννοεί ο παπάς της κοπέλας? Επαντρεύτηκε και ο Γιάννης στην Ελλάδα και εμείς κάνουν όλοι μαζί. Σε δουν όλο το ωραίο το παρεάκι να λειτουργήσε. Ναι, βρήκε άλλη και παίρνει τη μητέρα μου στο τηλέφωνο παρακαλώ και της δηλώνει και της ανακοινώνει ότι έχω βρει και μια άλλη γυναίκα, απλά να ξέρεις ότι θα τη φέρω σπίτι, γιατί θέλω να μείνουμε όλοι μαζί στην Ελλάδα, την αγαπάω και εκείνη εξίσου όπως και σένα. Ναι. Και θέλω, σε παρακαλώ, να το πάρεις λίγο χαλάρα. Μα τι χαλάρα να το πάρει γυναίκα, Σιόρ? Να πιω τηλέφωνο, αστρένια, σου πω, αγάπη μου, βάλε αλλό να μην τα δώσω σήμερα στο τραπεζί, διότι γνώρισα και κάποια άλλη και να τη φέρω τώρα σπίτι, να μείνουμε όλοι μαζί. Μαλέσκου, ναι. Θα το πάρει χαλάρα, καλό! Εντάξει, μην μας πεις λεπτομέρειες. Στο ένα δωμάτιο έμενε η μητέρα μου με τη μητριά μου και τον μπαμπά και εμείς στο άλλο μέναμε τα 6 αδέρφια. Πω, παιδιά. Και είχαμε ένα μεγάλο κήπο. Α, τούτη είναι σημαντική πληροφορία, ότι είχαν μεγάλον κήπο. Το υπόλοιπο σκηνικό δεν της έκαμε καμία εντύπωση. Στο πάνω δωμάτιο που έπεφτε ο παπάς της με η μάνα της και τη μητριά της στο ίδιο κρεβάτι, δεν υπήρχε κάτι περίεργο. Πάντως δεν ξέρω πώς θα γλίτωνα εγώ. Πρώτα, πώς χωρεί τρία πλάσματα σε ένα κρεβάτι. Δεύτερο, δύο πλάσματα πέφτουμε στο κρεβάτι και τραβούμε ένα στο κουίλ του άλλου. Με τρία πλάσματα ποιος είναι να τραβά το κουίλ του, που ποιον. Και το κυριότερο, εγώ ροχαλίζω. Και κουντάμε για αστέρα και γυρίζω από την άλλη. Άμα πέφτω στη μέση μιας τέτοιας κατάστασης, θα με κουντάει η Αστέρα από την άλλη, η Ιωάννα από την άλλη, και θα κάνουμε άλλη δουλειά όλη νύχτα. Να με γυρίζουν πως είχε ποτά πάντη και αν είναι φίλο. Τέλος πάντων, να φύγουμε τούτα ούλα και να επιστρέψουμε στα δικά μας. Έχει σηκώσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Μάριο Τσακή, Γενικό Γραμματέα του ΚΕΔΕ, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Δεν σας ακούμε μόνο. Δεν ξέρουμε αν έχετε κλειστό μικρόφωνο. Ή το λάθος είναι δικό μας. Αν μας ακούει ο κύριος Τσακής. Όχι, δεν σας ακούμε. Δεν σας ακούμε, κύριε Τσακή. Μόνο σας βλέπουμε. Έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία μας, προφανώς. Μόνος τε μίλαν, μόνος του τα ακούει ο κύριος Τσακής. Το δούμε, εσάς αν το. Να δούμε πώς τα βλέπουν τα πράγματα. Έχουμε τον κύριο Τσακή μαζί μας. Έλα ρε παιδιά, εγώ ακούω. Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε. Πάμε, κύριε Τσακή. Επάθαν πανικό μόλις τους είπαν, έλα ρε παιδιά, εγώ σας ακούω. Νομίζω να λόγω να τους εξετοιμάσει. Έλα ρε παιδιά, πιπ, κεράτος σας, πιπ, πιπ, σπάσετε με. Πάμε και στην επόμενη σύνδεση. Γεια σας.
Αγαπητέ Χρήστο Γεωργία. Παναγία μου. Πρέπει να δω αν κάτω από την καρέκλα του Χρήστος ή Γεωργία. Χαρά στο καγό σιωρ, μα πότε θα τους μιλάω σίγας. Ελπίζω να τα εσάσαν και να μην ακούνται άνθρωπο πάντη και πουλά από τον Σουσούκου σε Παναγύρη. Και δικήσουν και την ψήφο των πολιτών. Καμιά σωτηρία, ακούγεται άνθρωπο λέει και ανακοινώνει στα αυτοκινητάκια που του παρίσκουν «Ο καλύτερος οδηγός, μία κούρσα δωρεάν». Λοιπόν, δώστε του ακόμα μια ευκαιρία. Την ευθύνη του οποίου φέρεται μέχρι κεραίας. Ακούστηκαν πολλά βασικά από τους δύο συνομιλητές σας. Χάσαμε τον κύριο Σίκα, όχι τώρα που θέλουμε να μας απαντήσει. Ένα λεπτό. Κύριε Σίκα, μας ακούτε? Ήβρε στο Σίκα Σίγωστον. Bye, disaster. Είδατε, επειδή είστε αχάριστοι. Αντί να χαρείτε που τον ακούετε, έστω και που τον Καζαντί, είσαι παράπονο. Τώρα χάσετε τον τέλεια. Anyway, θέλω να μου καμιά σημαντική είδηση. Είχαμε την εβδομάδα. Που το 2017 μπήκε στο ρεκόρ Κίνες, καθώς τα νύχια της είναι 6 μέτρα. Τα βλέπετε. Αχ, βρε, κάπου την έχω ξαναδεί εγώ αυτήν. Έκοψε τα νύχια της μετά από 29 ολόκληρα χρόνια, 30 κατά ακρίβεια, 29 έτσι μαζεμένα. Και τώρα ζει το δράμα της. Να σας πω όμως ότι τα νύχια δεν θα πάνε χαμένα καθώς θα μπουν σε μουσείο. Θα διακοσμούν πλέον ένα μουσείο καινούριο, σύγχρονο, το οποίο ετοιμάζεται για το ρεκόρ Guinness. Και έτσι η κυρία θα μπορεί να απολαμβάνει τα νύχια της στο μουσείο. Πολλά ωραία. Να πάει στο Λούβρο, ας πούμε. Άνοιξε ένα γότσα, αλλή μπροστά μας βλέπουμε τη Μόνα Λίζα του Νταβίτσι και ακριβώς δίπλα τα 6 μέτρα νύχια της Σίντι Μακγκρέγκορ και παραδίπλα την πιτηρίδα του Λούι Πατσαλίδη. 6 μέτρα νύχια για 30 χρόνια, έρχομαι πάρα σοβαρά. Εύλογα μου γεννιούνται κάποιες απορίες. Πώς έτρωνε την κυρία με τη συνήθεια? Πώς έγραφε μήνυμα στο κινητό της? Αλλά κυρίως η μεγαλύτερη μου απορία. Άμα ανεπίαινε τουαλέτα, πώς εσκουπίζεται? Με 6 μέτρα νύχια, ένα δύνατο, όσο και να εκπαιδευτεί, πώς πιάνει το ρολόν, πώς το φέρνει να σκουπίσει, ας πούμε. Δηλαδή, εύλογες απορίες που μάλλον θα μείνουν αναπάντητες. Αναπάντητο θα μείνει και το ερώτημα, ποιοι τσακώνονταν πίσω από τις κάμερες στον αέρα, όπως έλεγαν τις ειδήσεις στο ΡΙΚ. Θα πνιούν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής τριοποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Μα τι γίνεται στο ΡΙΚ, πίσω από τις κάμερες? Έμεινε η κυρία της νοηματική στο χωρίο της. Δεν ήξερε να το πω στην νοηματική, το φλάκα όξα ήταν εκτός κειμένου. Όπως δεν ήξερε τι να κάνει και στο επόμενο. Αν και με 10 παίκτες από το 53ο λεπτό, η ανόρθωση κράτησε το 0 παθητικό και με τον γκολ του Καλτσά έφτασε στην πολύ σημαντική νίκη επί του ΑΠΟΕΛ με 1-0. Την ερχόμενη Τετάρτη, 21 Απριλίου ή Μαΐου, η επαναληπτική. Ποιος ξέρει. Μαΐου, Απριλίου, μπορεί και Ιουνίου. Ποιος ξέρει. Κατερίνα, μα τι σου έγραφα, μάλλον πας το κιούς εσύ. Γεια! Κατερίνα Χαραλάμπους, κυρίες και κύριοι! What is this, my dear? Για να εκφράσω την αγάπη μου και να ξεαχωθώ. Γιατί είσαι αγχωμένη? Ναι. Τόσα από να δούτα γράφε τότε που είσαι. Αγχώθηκες τώρα. Άλλο στην έδρα μου. Σοβαρά. Ναι. Είμαι αυτό την ανήμερα που πραγιστώ δελτίο ειδήσιο. Όχι. Θα σταθώ σε αμένα. Καλησπέρα. Μα Κατερινά, και με φέρεις μου σοκολατούες. Για όλους. Τι εννοείς για όλους, Κατερίνα? Για... Εννοείς για την αστέρωντα μωρά? Εννοώ για το λε... τεύκρο. Το τεύκρος δεν τρώει σοκολάτες. Ναι, ένα αρκετά γλυκός από μόνος του. Άλλο και κανένα μπελάρα, παιδιά, έτσι. Κατερινάκη μου, ναι. Θα σας αφήσω εδώ να σας φάω μετά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φάτε, ναι. Έλα πιο μπροστά μου, έτσι να στάθω δίπλα μου. Σε απόσταση, δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω. Όχι, αν δεν θέλω πολλά. Είναι η εποχή των αποστάσεων. Έτσι, πού απόσταση. Γενικά είσαι σε απόσταση, κρατάς τις αποστάσεις σου? Ναι. Παντού, σε όλες τις φάσεις της ημέρας. Σφίγγω τα δόντια και κρατώ τις αποστάσεις μου. Ελάς, γράφα σου Μαΐου ή Απριλίου, να μου σου γράφα. Κοίτα, ήταν μια πρόταση που είχε δύο ενδεχόμενα λάθη. Ναι. Την ερχόμενη Τετάρτη, 21 Μαΐου. Ναι. Ή το ερχόμενο είναι λάθος, ή ο μήνας. Μάλιστα. Ας πούμε, την ώρα που έκαμε στο... Είπα την ερχόμενη, είπα, όπα. Όπα, έγινε την ερχόμενη, ήταν το Μάιο.
Δεν μπορώ να πάρω πίσω το ερχόμενο. Τώρα, γιατί ερώτηση, δεν ξέρω. Νομίζω ήταν η σκέψη μου. Επέρασε μόνο σε άλλη απαναία, με φάμε την πολλούη. Όχι, επέρασε μου η σκέψη τη κοπέλα τη νοηματική. Τη κυρία τη νοηματική. Η Χριστίνα. Την οποία επήρα θύμα. Μάνα μου, την καημένη. Έμεινε ζυφτωσή, είχαμε την έτσι. Να μου πουλάει τώρα. Πελάτε πολύ, πελάτε τέλεια του. Ελά, σου πω, τούτα ούλα που συμβαίνουν ειδικά με την νοηματική. Να πω του κόσμου ότι ειδικά όταν τη βγάλουν live. Και έχει να κάνει να μεταφράσει, δεν ξέρω πώς το. Ναι, ναι. Στην νοηματική. Πολλά δύσκολα γιατί δεν ξέρεις να μπορεί να πει ο άλλος. Καταρχάς, ακούει μας και μπορεί ενδεχομένως να πούμε κάτι καινούριο, κάτι της τελευταίας στιγμής, να κάνουμε σαρδάμ το οποίο πρέπει να ακολουθήσει το σαρδάμ και μετά το διορθώσει επίσης. γι' αυτό για νομίζω 30 seconds λέει, δεν ξέρω τι θέλει να πει. Δεν ξέρω πότε είναι παραληπτική. Μετά να πούμε ότι διορθώσεις το μετά που ήρθε πίσω. Ναι, έπρεπε. Έπρεπε γιατί κάποιοι. Βέβαια, επίσης να πούμε επειδή έπρεπε να ορθώσει ο Ολυμπιακός. Αν ήταν απόλυτο, δεν θα είχες πρόβλημα. Ήταν να πει ο λόγος σας είναι δεκάδα, είναι τώρα μπέζεις, είναι τώρα πάει το λεωφορείο. Ναι, ήταν να κανονίσω να χορεπώ, τι να φορέσω, τι θα πιω πριν πάω. Τα πάντα. Ο ηθικός αυτούργος επίσης τον ενδιέφερε. Ποιος που μου γράψε την εισαγωγή. Ποιος την ήταν με Ομόνοια. Α, σοβαρά. Καταλαβαίνω. Α, ήταν Ομόνοια τη, οι καφέ του σαμποντάζ. Όχι, απλά τον ενδιέφερε. Ποτέ να πάει μαζί στο γήπεδο, μόλις το επιτρέψουν σε Ομόνοια Απολλώνας. Τελευταία αγωνιστική. Αφού απαγορεύεται να πάμε. Ένα κρίσιμο πρωτάθλημα. Απαγορεύεται. Απάμε κάπου μαζί. Μπορεί να μην απαγορεύεται. Μπορεί να αλλάξω. Ξέρεις κάτι. Που δεν ξέρεις. Ξέρω εγώ. Όχι. Οι ειδικοί είναι άλλοι, αποφασίζουν άλλοι, δεν ξέρω τίποτα. Παιδιά, σας πω, δεν και χάνει παιχνίδι. Είναι πιο φανατικοί από τους φανατικούς, αλλά το μυστικό είναι ότι επίσης δεν καταλάβει τίποτε που μάπ. Δηλαδή, πάει στο γήπεδο, κασκόλ, βαμμένοι, οι φανέλες του Απόλλωνα, να ξέρω εγώ, ο Ράδος Παρκιάννα μου είναι τώρα. Με αδική λίγο, αδικείς με. Ξέρεις. Ευελτιώθηκα. Ευελτιώθηκα. Δεν ξέρεις πώς παίζουμε στο παιχνίδι. Ναι. Δεν ήξερα. Εντάξει, πολλά πράγματα που δεν ήξερα. Ντρέπουμε να τα μοιραστώ. Αλλά ευελτιώθηκα. Ευελτιώθηκες πολλά. Πάρα πολλά. Γι' αυτό μου σε αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί βελτιώνεσαι. Ναι, όλοι αν έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Εντάξει, τώρα αν έχω απορίες, εντάξει, τώρα δεν έχω κανένα να μου εισλύσει. Στο ΡΙΚ τώρα είμαστε και ενδυνάμοι συνάδελφοι. Ναι, Λουί, 12 points. Ενάρτη είναι η μέρα μου να τρέμω εγώ, δεν θα ξέρω να με να γαμώ. Να σε βαριάνει η μέρα στο ΡΙΚ. Να τρέμεις. Ναι. Έτσι, κάτι καινούριο. Να καταλάβεις να που περνώ τώρα. Αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, συνέχισε την καλή δουλειά, να έχουμε και εμείς δουλειά. Οι αγώνες έγιναν, προχτές. Ξέρω. Να σε δω τελευταία να βάλεις τη γη. Γεια σας. Κατέρνια Χαραλάμπους, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα μας και πάμε τώρα στη Βουλή μας να δούμε τι εχάσαμε τούτη την εβδομάδα. Έστω, ακούγεται πολλά καλή πρόταση. Να δούμε πώς θα κοστίζει. Έχουμε εμείς δικαίωμα να πειράζουμε, στην ουσία πειράζουμε σε εισαγωγικά το σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων, το οποίο είναι το μόνο πράγμα που έμεινε στον τόπο να λειτουργεί σωστά. Πέρα από την κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Βουλευτής του Συναγερμού, ο κύριος Μαυρίδης ή του Αγγέλ. Εσυχίστηκε νομίζω. Το σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων. Είναι το μόνο πράγμα που λειτουργεί σωστά σε αυτόν τον χώρο. Μα τι λαλό, ρε. Είμαι στο κόμμα της κυβέρνησης. Είπα πελάρα, πρέπει να το σάσω. Το σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι το μόνο πράγμα που λειτουργεί σωστά πέρα από την κυβέρνηση. Νομίζω εσά σάτα. Εμείς δεν είναι η αντιπολίτευση που αμόλυσε τα μέλη της κυβέρνησης, υπουργούς, παραυπουργούς, επιτρόπους, υφυπουργούς, που έχετε πολλούς, να επαναεξαγγέλουν μέτρα και έργα τα οποία 8 χρόνια δεν έκαναν και τα εξήγηλαν πολλές φορές, να υπόσχονται χρήμα, να υπόσχονται τρενάκια. Το μόνο πράγμα που δεν τόλμησε η κυβέρνηση να εξαγγείλει ήταν το τελεφερίκ. Όχι να σας φύγει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου με τον ίστρο που έχετε πάρει. Τούτο που είπε ο Στέφανος τώρα, είναι η ίδια κασέτα που ακούμε μπούλους σας πριν που κάθε εκλογική περίοδο. Sorry, αλλά είναι μόνο η κυβέρνηση που σε προεκλογική περίοδο τάσσει μας λαγούς και πετραχίλια, αλλά είναι όλοι σας που το κάνετε. Άλλοι τάσσουν τελεφερίκ, άλλοι τάσσουν και τον ουρανό με τα άστρα. Και εμείς πιστεύουμε σας. Δάμε το point. Η συμπεριφορά των πολιτικών σε προεκλογικές περιόδους, ενώ όπως εμάς το γονιό που λαλούμε το μωρό μας, να είσαστε φρόνιμοι,
και θα σκιάσουμε το πανάκριβο των κινητών που θέλετε. Εντάξει, μωρά μου. Και κάθονται άμορα φρόνημα και στο τέλος δούμε τους το 33-10. Και λέμε τους, εν και πολύ σου. Άτε. 2021. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημητρίου. Παρακαλώ να πάρετε μια γκόλα και να αρχίσετε να γράφετε. Μάλιστα. Αρκέψτε τα πρόπτα, ο κύριος Αδάμου. Παιδάκια, βγάλετε μια γκόλα πάνω, έχουμε ένα πρόπτο. Θα δω πώς προσέχα σήμερα στη Βουλή μας. Πάντως, αν όντως ίσχυε σε κάθε συνεδρία της Βουλής να τους έκαναν διαγώνισμα, είμαι σίγουρος ότι τα 3/4 βουλευτό θα πιάνουν κάτω τις βάσεις. Ενώ στον Καναδά έχουν πολλά πιο μοντέρνα Βουλή που τη δική μας. Αντί να πάνε λόγω του COVID σε πιο μεγάλο χώρο μες στο συνεδριακό, και να πληρώνουν και μια φάουσα ευρώ το μήνα για να τα υπομιζόμαστε εμείς, και να κολοσύρνονται πα στο χαλί όπως τους δικούς μας, έκαναν virtual κοινοβούλιο. The honorable leader, this is the view of the virtual parliament that the public gets to see. Είδατε, κανονική βουλή, με γραφικά, και ο κάθε βουλευτής που έσω του. Μόνο που προέκυψε και ένα μικρό πρόβλημα. Διότι ένας Καναδός βουλευτής, άμα ανετέλειωσε η virtual συνεδρία, εξίασε την κάμερα ανοιχτή και θεωρούσαν τον εισαδέφη του να κυκλοφορά τίτσιρος. This is the private view MPs get to see, which caught one of their colleagues in a private moment that led to a parliamentary point of order. Είδατε γιατί δεν εφαρμόζουμε εμείς το σύστημα? Όχι επειδή δεν έχουμε την τεχνολογία, αλλά επειδή δεν θέλει χαρά να μπει του, σαν κάθεται καλά καλούν λίγα έσοδης, να θωρεί τίτσιρον τον κουλίαν να πιένει και να έρχεται. Αν κρίνω βέβαια από το υπέροχο Υφυπουργείο Καινοτομίας μας, που ούτε ένα site για εμβόλια δεν εξόρθωσε να κάνει σωστά, ούτε σε τηλέφωνο δεν θα καταφέρει να τους βάλει όλους μαζί. Τέλος πάντων, τώρα πάμε στο Chase, το οποίο θέλω να σας ενημερώσω, από ό,τι είδα τουλάχιστον, ότι εσταμάτησε πλέον να είναι τηλεπαιχνίδι γνώσεων και έγινε talent show. Τα ακούσες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Μπράβο! Τι ωραίο ευχάριστον τραγούδι. Τα ακούσες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Έγκολα στο Chase, ας ελάβει τουλάχιστον, άκουσες πιτσιλίδι μου τα θλιβερά μαντάτα. Άλλον ταλέντον είχαμε. Ακούω. Κάτσε βάλω μάσκαρα που μας αφήνεις. Λοιπόν, τραγούδι. Πάμε πολλά καλά, γιατί κάνει ο παρέας. Κάποτε τεστ του Τάσου μετά από το performance, γιατί έφτισε τον πουάνος κάτω. Ο παρέας που είδαμε πάντως ίσως άλλα ταλέντα. El Diablo. I still live and don't say a word. And never mind that noise you heard. It's just a beast under your bed. In your closet, in your head. Λίγο δυνατό. Παιδί μου, θα γδάρεις το λαιμό σου. Μα τι κάνουν ακριβώς. Σου γιατί ο παρέας τραγουδά metal μουσική σαν τον Γραουνάκι. Έχασα επεισόδια. Εγοράσαμε το Κύπρος, έχεις ταλέντο και κάνουμε το στο σκηνικό του Chase. Δε χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Ή κι οι δυο μας ή κανείς ως την άκρη της κλωστής ισορροπήσαμε κι εμείς. Είναι πάντα στις οθορείτε auditions. Σε θεωρείς τον Τάσο έτσι το υποτιμητικό το βλέμμα, έτοιμο να τους βάλει τρία. Καμιά ερώτηση να απαντήσεις, ας το παιχνίδι, απλά κάνουν talent show. Ωπα! Με σπάσει ο σπόντιλο του παρέας. Πάνε να μπορεί να δίσκεται ρε, μας πελάνω. Πάντα να κάνουν performance και φεύκου. Εν τι λέει παιχνίδι γνώσεων τα γέρημα. Βάρτε μια ερώτηση των πλασμάτων σου. Ακούω. Κρήτη. Έχεις δει καμιά πόλη της Κύπρου που λέγεται Κρήτη? Από ποιο νησί καταγόταν, το Τεύκορος. Και ήρθε εδώ στην Κύπρο. Σαλαμίνα, εντάξει, ονομάζεις Σαλαμίνα. Μην μου μιλάς που μέσα σου. Ήρθε στην Κύπρο, έκαμε τη Σαλαμίνα, αφού ήταν από τη Σαλαμίνα. Μάλιστα. Αν ήταν από την Κρήτη, θα έκαμε την Κρήτη. Έχουμε πόλη Κρήτη στην Κύπρο, δεν πήρα είδηση. Θα το κοιτάξω. Πρέπει να είναι το όνομα του Τεύκρου παρέα και συγχυστή. Και εμείς όποτε θεωρούμε τον δικό μας τον Τεύκρο, συγχυζόμαστε. Πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια στην παιδεία, εννοείται. Αυτό φαίνεται.
Για πάμε να δούμε. Μάλλον πριν να πάμε να δούμε τι θα κάνει ο Αριστοτέλης. Πρέ, Αριστοτέλη, φύγε μπροστά. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Πού θες να πάει. Συγγνώμη. Θα σου πω πότε θα είναι. Λοιπόν. Έφαντηρο Αριστοτέλης, εμπήγαινε στο πλάνο του Τάσου. Περιφέρονται μέσα στο στούντιο του από τον Μάριο Χάρα. Χαρούμενο παιδί πάντω ο Αριστοτέλης και με ωραίο όνομα σε αντίθεση με τον επόμενο παίχτη. Εντάξει, Βάκη, από το. Σάβα. Σαβάκης, Βάκης, πώς το καλύτερε. Το Βάκης έρα από το Σαβάκης. Μάλιστα. Βάκης από το Σάβας. Αγαπώ τους Κυπρέους που βγάλουν άλλον όνομα τα κοπελούθια τους και φωνάζουν τους κάτι άσχετο. Σάβας, Σαβάκης, Βάκης, η μύχη μου. Τούτοι όλοι οι παίχτες πρέπει πηγώντας να κάτσουν να δουν την εκπομπή της Λίτσας μας, να μορφωθούν πριν πάνε να παίξουν. Γι' αυτό το καγκουρό δεν είναι που έχει το τζεπάκι μπροστά που βάζει μέσα το παιδί. Ναι. Ναι, ναι. Έχει τσένα μπροστά του το καγκουρό. Βολεύκει η Ζολάς τώρα με το ψούμνισμα, να μην του χρόνου του καγκουρό 6 σέντη σακούλα. Βάλει τα μέσα στο τσαντάκι του. Μάρσιπο το λαλούμε, Λίτσα μου, μάρσιπο. Λοιπόν, τα καγκουρό, Λίτσα, τα ξέρεις τα καγκουρό. Ναι. Μία... Δεν μπορούν να κάνουν κάτι που εμείς οι άνθρωποι το κάνουμε. Τα καγκουρό δεν μπορούν να κάνουν κάτι που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν μπορούν σίγουρα να μιλήσουν. Άντε ρε! Πέφτω μου τα σύννεφα! Αποκλείεται! Εγώ σαν καγκουρό είδαμε το τσαντάκι τους, με χαρά επιλούσα. Δεν ξέρω πώς μας αποκάλυψε έτσι από το Μαϊλίτσα ότι τα καγκουρό εμιλού. Τα καγκουρό ναι. Δεν μπορούν να αεριστούν. Δεν μπορούν. Όχι. Δεν αερίζονται. Ενώ όλα τα άλλα ζώα. Όλα τα άλλα ζώα κλάνουν αβέρτα, ρε Λίτσα. Τι θέλει να σου πούμε τώρα. Κύριε, λέει σε. Μιλούμε για τα καγκουρό τώρα, είστε άλλα τα ζώα. Τα καγκουρό δεν μπορούν να αριστούν. Κρατούν τον αέρα και πρίζουν τη ζηλιά τους μαζί με το τσαντάκι. Λίτσα, θέλω να μου πεις, εσύ πώς ξεχωρίζεις αν ένα άλογο είναι αρσενικό ή αν είναι θηλυκό. Έλα ρε τη στόλη. Το άλογο κιόλας πώς ξεχωρίζεις. Ναι, πολύ εύκολο να ξεχωρίσεις το αρσενικό άλογο από το θηλυκό. Τώρα... Τι να σου πω, από τα γεννητικά του όργανα, ας πούμε, τα οποία... Α, βλέπεις αυτό. Ναι, θεωρούνται και όλα σκεπρικισμένα. Ναι, γιορ, καλού μάτι, αφού θεωρούνται και πρικισμένα τα άλογα, Λαλίτσα. Τι άλλον τρόπο θέλει να δει αν ένα σέρικον τα άλογα. Α, αμέσως να δει το πράγμα, το απάρ. Αφού είσαι άλλη λύση, λαλούμε, ρε κουμπάρε. Περίμενε. Λοιπόν, από τα δόντια. Τα αρσενικά, Λίτσα, έχουν 40 δόντια, ενώ τα θηλυκά έχουν 36. Κάτσε ρε Στόλη. Θα πάω εγώ τώρα, ας πούμε, θα έχω ένα άλογο μπροστά μου. Και θα μου πει ο άλλος. Σου κάνουμε δώρο αυτό το άλογο. Βγάλει το ένα όνομα. Λέω, θέλω να ξέρω αν το άλογο μου είναι αρσενικό ή θηλυκό. Αντί να κοιτάξω κάτω, που του αλόγου θα φανεί του αρσενικού. Θες, δε θες. Είναι και έχει, ναι, με το συμπάθειο. Θα πάω και θα του μετράω ένα-ένα τα δόντια. Άνοιξε το στόμα σου να δω, έχει 40 ή 36 για να δω αν θα σε πω ντόλι ή αν θα σε πω, ξέρω εγώ, μπάμπι. Όχι ντόλι. Προτιμώ να το ξεχωρίζω από εκεί το θηλυκό. Ναι. Προτιμώ να τσακάρει ο μπράντου απάρου η Λίτσα. Θέλει να κάτσει σαν μετρά, πα στη μαζέλα να το. Του κάνει. Γιατί όμω τα θηλυκά άλογα έχουν τόλι λίγα δόντια. Από δύο, να ξέρει. Ναι, νομίζω ότι είναι λογικό γιατί δεν χρειάζονται πολλά δόντια τα θηλυκά. Πρέπει να έχουν χώρο στο στόμα. What? Γιατί πρέπει να έχουν παραπάνω χώρο στο στόμα τους τα θηλυκά άλογα, Λίτσα. Για όνομα. Τι κάνουν τα θηλυκά άλογα. Πιπαζία. Πάντω. Δροσάνι μπορώ. Πάντως, αν είσαι άπαρος, έχεις πιο πολλές πιθανότητες να ζήσεις στην Κύπρο, διότι ένα χτινίατρο είναι ο νεύρης. Αν είσαι άνθρωπος, πάει, δεν γλιτώνεις. Όντως, αυτό που πάτε το πρωί, ότι άνθρωποι διασωληρωμένοι μεταφέρονται σε θαλάμους COVID λόγω έλλειψης κλινών στις εντατικές.
Μάλιστα, με ένας ασθενής ο οποίος ήρθε από τη Λεμεσόνα από ιδιωτικό νοσοκομείο την περασμένη Παρασκευή, ναι, λόγω έλλειψης κλινό, εισήχθηκε σε θάλαμο που δεν είναι εντατική νοσηλείας. Πάρε καλά που τον έβαλα στην κατσίνα τον άνθρωπο. Επαθκάραν τον διασωληνωμένο ασθενή όπου ήβρα. Και έτυχε και ήταν σε θάλαμο με ασθενής του COVID. Δεν τον κάνει αρρωσκέτο, κολλήσει κορονοϊό. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουν. 2,5 ώρες για να βάλει άλλον περιστατικό σαν έκανε στέν τον πατέρα μου. Έβαλε άλλον, συνέχισε ακόμα μία ώρα και βγήκε έξω και μου είπε δεν τα καταφέραμε. Θα πάνε σε ανοιχτή καρδιά σε ένα μήνα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ήταν στο χειρουργείο ο πατέρας σας και διέκοψαν το χειρουργείο στη μέση για να πάνε... για να βάλουν άλλο περιστατικό. Και μας είπαν ότι θα συνεχίσουμε μετά το άλλο περιστατικό. Ρε, αντιλαμβάνεστε να μπαγούμε. Πλέον ξαπολούν τις εγχειρήσεις μες στη μέση για να τσακάλουν άλλα περιστατικά. Τι χάος επικρατεί τα γέρημα. Πάλε καλά που να είχαν για μένα ανοιχτό για να πάνε περίπτερο. Έτσι σήμερα που ήρθε ο κορονοϊός, και πια να προετοιμαστεί τα νοσοκομεία μας. Είχαν πάνω από ένα χρόνο για να προετοιμαστούν και να θωρακίσουν το σύστημα υγείας στα μαύρα και ασκότεινα. Εν τούτα ούλα που ακούν κάποιοι γιατροί και επιμένουν ότι η μόνη λύση για το COVID είναι τα καζιά. Ναι, παιδιά, συνεχίζεται ακόμα η ιστορία. Εισηγούμαστε την άμεση εφαρμογή της φυσιοθεραπείας με σικίες κατά το νιώσιον COVID-19 μέσα στα κρατικά νοσοκομεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 13 μήνες, γιατί δεν το εισηγηθήκατε και το θυμηθήκατε τώρα, γιατρέ μου. Να σημειώσω ότι από τον Νοέμβριο κάνουμε επαφές και προσπάθειες να πείσουμε τους ενδιαφερόμενους. Εσύ που τον νιώθει, μου παρακαλούν το Υπουργείο Υγείας να κάνει καζιά του κόσμου για να τους περάσει ο κορονοϊός, αλλά τίποτε, κανένας δεν τους δίνει σημασία. Δηλαδή το έχουν δοκιμάσει κάποιοι γιατρέ και δούλεψε. Είμαστε οι πρώτοι που θα το δοκιμάσουμε. Πώς είπατε? Λέω, το έχουν δοκιμάσει κάποιοι γιατροί και δούλεψε ή όχι? Τι γιατί να το δοκιμάσει, αρνούνται οι γιατροί να το δοκιμάσουν. Μα για το που μαραζώνεται. Για το ποιος είναι να δοκιμάσει τα καζιά. Δεν είσαι κανένα πρόβλημα. Αναλάβαμε εμείς. Γι' αυτό στείλαμε τον Παναή με τη στήριξη των Shoebox να κάνει καζιά. Ομάδα γιατρών εκατέληξε στο ότι αν κάνει καζιά είσαι πιο ασφαλής όσον αφορά το θέμα της πανδημίας και κατ' επέκταση του κορονοϊού. Εμείς βέβαια ήρθαμε να δούμε αν πράγματι ισχύει αυτό το πράγμα. Τυχαία, πολλά τυχαία, είμαστε στον αρχότεκνο της Αστέρος, ο οποίος ο άνθρωπος είναι φυσιοθεραπευτής και ως καλός Νικόλας που είναι το όνομα του, θα μας κάνει καζιά να δούμε τι να γίνει. Εννοείται πως ο Λουίς Πατσαλίδης δεν μπορεί να κάνει το πράγμα γιατί να κρούσουν οι τρίσες τις δράσεις του. Ο αρφότεχνος της Αστέρος. Γεια σας. Γεια σας. Ήρθαμε να κάνουμε τα καζιά, όπως ξέρετε. Βέβαια. Ο Λουίς να έρθει να κάνει ο ξανιά σου. Δεν κάνει. Γιατί? Δεν μπορεί ο Λουίς. Πρέπει να καψαλίζουμε πρώτα. Άρα, Λουί μου, από τρίχο στην ύστερα. Εγώ ψινούμε, πληρώνω από αξιού τη σειράση του έρχομαι να το κάνω εγώ. Βέβαια, τούτα δαμέ έντζεν καζιά που αυταίνουν, ναι. Όχι, τούτε σε βεντούζες, τα καζιά που αυταίνουν παλιά. Ξεκινήσαν που τα πανάρχια χρόνια στην Κίνα. Τώρα εξελίχθηκε η θεραπεία τους. Έγιναν τα ποτηρούθια δαμέ που τα θωρείς. Τα οποία με τον το πιστόλι μπαίνει η βεντούζα πάνω και δημιουργεί μια αρνητική πίεση στο δέρμα και ανασηκώνει το δέρμα πάνω. Ήρθε η ώρα. Χέσε. Πολλά βιέως τίποτα. We'll be right back.
Δεν ήξερα αν κάνει όντως για τον κορονοϊό το πράγμα. Πάντως σίγουρα το πράγμα κάνει και να φτάσετε λίγο τη ράση σας και τους μύσεις σας. Καλύτερη δουλειά. Κοπιάστε. Άντε, τελειώσαμε. Καλωρίζω σου. Κι αν ούτε το δουλέψει, μην ανησυχείτε, υπάρχει άλλη λύση για να νιώσουμε πλήρη ευεξία. Όταν θέλουμε να ενισχύσουμε περισσότερο το γήινο τσάκρα, δηλαδή το γήινο τσάκρα αντιπροσωπεύει την διακοπή του ομφάλιου λόρου που είχαμε από τη μητέρα μας και αποσυνδεθήκαμε μέχρι να σταθούμε εμείς στη ζωή, είναι το κόκκινο. Που αντιστοιχεί σε ποιο τσάκρα αυτό? Το πρώτο τσάκρα. Αντιστοιχεί στο πρώτο τσάκρα, ναι. Και ονομάζεται το base τσάκρα μας. Η σύνδεσή μας με τη μητέρα γη, της βάσης. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε γιωμένοι, φοράμε κόκκινο. Ακούτε, αν θέλετε να είστε γιωμένοι, πρέπει να φορείτε κόκκινα, που είναι το πρώτο τσάκρα. Δεν μπορείτε να βάλετε μαύρα για να περιμένετε να δουλέψει το γήινο σας τσάκρα. Δεν θα δουλέψει. Πάμε και στο δεύτερο τσάκρα. Το δεύτερο τσάκρα συσχετίζεται με το σπέρμα, με την σεξουαλικότητα, με την τεκνοποίηση και τον ερωτισμό. Ναι. Το τρίτο τσάκρα που είναι πάρα πολύ... Και ποιο είναι το χρώμα του? Το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί. Το τρίτο χρώμα... Άρα αν θέλουμε να είμαστε πιο ερωτικοί, θα βάλουμε τα πορτοκαλί μας και θα κυκλοφορήσουμε. Το πορτοκαλί χρώμα συνδέεται με το σπέρμα. Αν φορείς πορτοκαλιά ρούχα, σημαίνει ότι θέλεις να ανυψώσεις το σεξουαλικό σου τσάκρα. Έβαλες πορτοκαλί, πήγαινε τείχον τείχον. Πέρας πάντων. Πάμε τώρα στην εκπομπή της αγαπητού, η οποία είναι σε καραντίνα, έχει μια εβδομάδα και την εκπομπή της κάνει την σινή άλλη κορούδα η... Να μην λαλού ρε, πέ μου, θυμίσμε, η τούτη ρε παιδιά. Πώς τη λαλούν η... Καλή σας μέρα κύριε Πετρίκο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρία... Κυρία Μακρυγιάννη, μάλιστα, θα τα βρούμε. Μακρυγιάννη. Έσβησε τον κύριο, εξίασε τη λαλού την παρουσιάστρια. Καλημέρα, κυρία. Όχι, μακαρόνι. Όχι, μανιτάρι. Α, Μακρυγιάννη. Μπράβο, μπράβο. Ξυπάστηκε. Μα αφού τα πλάσματα συμβήσαν την αγάπη του, Ζαν. Άμα αλλάσσουμε κάθε λίγο παρουσιαστές, είναι λογικό να τους αντανώσουμε. Πάντως, παστραφή αγάπη του, να παρουσιάσει την εκπομπή των μισών κανάλι. Καλή σας μέρα, κυρία Κυριάκου. Καλή σας μέρα. Πώς είστε? Εγώ είμαι καλά. Εσείς πώς είστε? Το παλεύουμε. Πρωινή ζώνη πλέον, βλέπω. Ναι, εντάξει. Είναι όλα μία συνήθεια, κυρία Κυριάκου. Και το πρωινό ξύπνημα και όλα. Σίγουρα. Εκεί που χρειάζεται και μπορούμε, βοηθούμε. Ξυπνήσαν τον Ιάκο που η ώρα 5 το πρωί να πάει να κάνει την εκπομπή. Φορείς το στη φάτσα του ότι είναι εξάλλος με την ιστορία. Τουλάχιστον όμως έχανε το χιούμορ του. Πάμε στην ωραία Πάφο και στον πολύ ωραίο Κώστα Νάνο. Κώστα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα Ιάκωβε. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Είμαι καλά και δεν ξέρω αν έχει να κάνει το πολύ ωραίο με το ότι είμαι εμβολιασμένος με το AstraZeneca. Καλά, κάνει θαύματα το AstraZeneca. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Είδες και χθες, είχαμε το καλεσμένο στη μεσημβρινή εκπομπή με την Κάντια, τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, και ήταν ιδιαίτερα φορτσάτος. AstraZeneca είχε βάλει. Παρισμένος. Ναι, πολύ. Και δεν ξέρω αν είναι κάποια παρενέργεια του εμβολίου. Θα σε δούμε και σένα. Ιάκωβε μου, ο Αβέροφης είναι παρενέργειες και πριν να κάνει το εμβόλιο. Να μένει εσύ τώρα. Πάντως, αν δείτε τον Νάνο την άλλη εβδομάδα να φτιάξει την εκπομπή σαν παίζει πόλωπα στον Άπαρο. Μα ξέρετε ότι έπιαν τον καλά το AstraZeneca. Τώρα το διορθώνουμε. Συνεχίστε άλλη μια πρόταση και θα είναι όλα τέλεια. Θα είναι όλα τέλεια, Νικήτα, που είμαστε σίγουροι. Μα γιατί σε πιστεύει κανένα, Νικήτα μου? Εμπράμα. Πάμε και στην επόμενη σύνδεση να δούμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαββίδη. Το μικρόφωνο, κύριε Σαββίδη, αν έχετε την καλοσύνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαββίδη. Βουβός κινηματογράφος. Τίποτα ο καλεσμένος. Έκαναν και δώσει προετοιμασία, ανέβαλε headphones με μικρόφωνα πάνω. Και τι κατάλαβε, δεν κατάφερε να συνεννοηθεί. Δεν πειράζει, Νικήτα μου. Στην επόμενη σύνδεση να τα πάτε καλύτερα, με σίγουρος. Και να δουν τι μπορούν να κάνουν, Στέλλα. Ακριβώς. Είναι ένα
πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά όχι μόνο το Κυπριακό αλλά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτή την έρευνα πριν πάω να πάρουμε απαντήσεις, είσαι εσύ. Να δώσουμε και τα ονόματα των άλλων πέντε, αν τα έχεις μπροστά σου. Γιατί είναι σημαντικό να ακούγονται όλοι. Σωστά. Ελένη Βακανά, Θέμη Σιροδότου, Κυριακός Στομαρά. Μάλιστα. Είναι το διαδίκτυο του Υπουργού Παιδείας, το σχολείο αυτό. Ναι, ναι. Νικήτα μου, μπορεί να μην είναι καλό το ίντερνετ του Υπουργού Παιδείας, αλλά εσύ δεν θα καταφέρεις να κάνεις καλή σύνδεση, ούτε με το ίντερνετ της NASA. Δώσω μια ολοκληρωμένη και σωστή εικόνα προς τους πολίτες. Και στις υπόλοιπες, για να πάμε στα υπόλοιπα, να δούμε και πόσες έδρες εξασφαλίζεται την πρόθεση ψήφου. Ολοκληρώστε, κύριε Δαμιανού. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στον κύριο Δαμιανού. Bye! Επειδή είναι και τούτος. 4-4 σήμερα ο νικητής μας. Και ισανότερα να το ευχηθούμε. Πάμε όμως στον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται τώρα τελευταία άρχισε να κάνει την παρέα με τη Γιολίτη. Εν εξηγείται διαφορετικά. Μας ζητάνε να επαναλάβουμε αυτή την εφαρμογή για τις επαφές. Πώς λέγεται, κύριε Καραγιάννη? COV για COVID. Ναι. Tracer. Tracer. Governors. Είδεν τα στα μιλά, κύριε Καραγιάννη, μας τα εγγλέζικα. For C. Άλλο να σου λέει ότι είναι να κολλήσει κορονοϊόν, έτσι ξερά. Σε άλλο να σου το λέει με το σωστό λονδρέζικο οξόν. Οξόν. Να μείνουμε όμως στο ΡΙΚ, να δούμε τι κάνει η Σωτηρούλα μας. Καλή εβδομάδα. Πάμε στη Σωτηρούλα τη Χρυστοφίδου, πάμε Λεμεσό. Σωτηρούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τον παραγωγό τον ακούς που σου φωνάζει. Εμένα όμως δεν με ακούς. Δεν σε ακούω γιατί σε έχουν κλειστεί, Σωτηρούλα. Για λόγους ασφαλείας. Όχι, πριν πριν συνδεθούμε εννοούσα. Ναι, ήμουν ναι, γι' αυτό λέω. Έκανα μόνη μου διάφορα εδώ, περίμενα. Λοιπόν... Κλείουν τα μικρόφωνα της Σωτηρούλας για λόγους ασφαλείας. Μα γιατί άραγε, κάνε ποτέ κάνε ματσουζά στο ρίγκ και μείνε τους φως. Πάντα όλα τόσο προσεγμένα, όπως την επόμενη σύνδεση. Πώς θα είναι η σχέση του εργοδότη-εργοδοτούμενου? Πώς είναι όπως τώρα... Ήταν παλιά. Όπως ήταν παλιά. Να πάμε στον κύριο Τουλουφό πάλι να δοκιμάσουμε, να συνομιλήσουμε μαζί του. Πείτε μας, έχουμε θέμα. Κύριε Τούρπε, πώς ήταν η σχέση προηγουμένως και πώς είναι τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε. Αυτά τα πρώτα. Δυστυχώς, κύριε Τούρπε, δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας με τον ήχο. Απολογούμαστε, αλλά δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί σας. Θα πάω πίσω πάλι στην κυρία Κυπρούλα. Δεν κάνει που να ακούγεται ο κύριος Τούλουπος, είναι και ολόμαυρη φάτσα του. Και άλλη κυρία από την άλλη πλευρά, καυτερά με αγωνία από τα βρισμένη έτσι στην οθόνη του λάπτοπ, να ακούσει τη φωνή του κύριου Τούλουπου. Ένα δράμα η κατάσταση. Σε αντίθεση όμως με τον κύριο Τούλουπο, που είναι ολοσκότεινος, η επόμενη καλεσμένη ευκεί στο Skype με φωτοστέφανο. Μάλιστα. Και η κυρία Αντώρη Σταυρίδου, υποψήφια του κινήματος Ανεξάρτητων και Κυνηγών, στη Λευκοσία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γιατί είναι όμως το φάντασμα, η κυρία. Έχει μια φωτεινή ναύρα γυρώντησα, πώς είναι έτοιμη να αναλυφθεί στους ουρανούς. Εν τούτον που λαλούμε είναι αυτόφωτη. Αυτόφωτη όμως δεν είναι μόνο η κυρία, αλλά και η αγαπημένη μας Γιώτα Δαμιανού. Πάμε να δούμε τι θαύματα έκανε την περασμένη εβδομάδα. Άντε, εκείνο το σαλαμάνδρα. Δεν είναι ζωό. Εκείνο. Πώς το λένε, το μακρύ, το πράσινο. Το σαλαμάνδρα. Πώς το λένε, που είναι πράσινο. Μακρύ και πράσινο. Τι είναι το σαλαμάνδρας, ως που μας είδε να μας περιγράψει Ιώτα. Τι είναι μακρύ και πράσινο. Το μόνο μακρύ και πράσινο που μου έρχεται στο νου είναι το αγκούρι. Εσύ είπε άλλο με μακρύ και πράσινο. Είσαι το τέρι μου. Η γκουάνα, παιδάκι. Τι σαλαμάνδρα, μας τρελάνει. Σαλαμάνδρα με την γκουάνα. Έχει διαφορά. Εντάξει, οκ, ρε παιδιά. Εκείνον το σαλαμάνδρα, το μακρύ και πράσινο, τελικά είναι το Ιγκουάνα. Αλήθεια, ώρες απορώ τι συμβαίνει μέσα στο κέφαλο της Γιώτας πραγματικά. Κουτσά στραβά όμως ύβρεντο. Να δούμε τι άλλες απορίες είχε η Γιώτα μας. Έχω. Υψοφοβία. Έχω. Ακροφοβία. Νομίζω ότι έχω. Μετά από τόσες φορές που μου το είπες, πλέον δεν έχω. Κουμπάρε, δηλαδή όλα τα έχεις. Γιατί η ακροφοβία και η ψοφοβία δεν είναι το ίδιο? Όχι, βέβαια. Πού το ξέρεις? Τώρα πώς, αφού λέμε ότι δεν είναι. Παραδείγματος, υπογειοφοβία υπάρχει.
ήταν αυτό που σου έλεγα τώρα. Γιατί ρε παιδιά, τον έχει. Το, να, οβίδε, είσαι, τι, το να είσαι στο υπόγειο, τι ας πούμε. Τι οβίδα είναι αυτή. Είναι κλειστοφοβία. Αν είσαι στο υπόγειο και ξέρεις ότι υπάρχουν άλλοι εξόρροφοι ο πάνω, πώς το λες. Κλειστοφοβία το λες. Δεν είναι κλειστοφοβία. Υπογειοφοβία. Γιατί το ξανάκουσες. Πού δεν είσαι γραμμένο αυτό εσύ. Κλειστοφοβία υπάρχει. Πετράκι δεν υπάρχει. Υπογειοφοβία. Η Ιώτα έχει υπογειοφοβία, Λολά. Σε μαλώνει ο Λατμό Δημητρόπουλο ότι υπάρχει έτσι φοβία. Φαντάζομαι πρέπει να έχει διαδρομοφοβία, αν γιώτα για σασεροφοβία, αν και θηροτηλεφωνοφοβία. Εν τω μεταξύ, δεν υποσκοτώθηκε μόνη τη και το σχολιάσαν καν. Πλέον είναι φυσιολογικό να πέφτει μόνη τη χάμε για στέκεται ξαναπάνω. Δεν δίνουν σημασία. Απλά συνεχίζουν τη συζήτηση κανονικά. Πάντω η γιώτα μα ήταν και στη συνέχεια επιρρεπή στι πτώσει. Παίρνουμε τα δύο πορτοκάλια και κάνουμε το λιωτατί. Μα πίσω από την πλάτη μου άλλον μίλα σε πλάτη μου το πιο παπαγάρι. Τι χάσαμε! Πάτησα την πόδια! Συνάουντιν η κάμερα μαν που είχαμε επήγε να κάνει το ζογκλέρ και κατέληξε να σαρίζει το παρκέ του σκηνικού. Έκαμε τάκλιν του κάμεραμαν του καημένου σαν ήταν χάπαρος. Αχ, Θεέ μου. Μια και μπήκαμε σε μου του μαγειριής όμως, πάμε να δούμε και την γκουρμέ πιάτα έκαμε την εβδομάδα. Το βάζεις εδώ. Βάζεις το, και τα το ρεβίδια ανοίγεις. Τα βάζεις στην ντοστιέρα. Ναι, ναι. Τίποτα δεν ξέρεις από μαγειρική. Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει. Μια θάλασσα, γαλάζια, τα μάτια. Κόψε. Πού πηγαίνει, ρε, μη... Μην κάνεις τώρα, εγώ νομίζω ότι γίνεται κάτι. Κόσμου, αγάπη μου απόψε. Και εσύ η φωτιά. Καλά, σοβαρή, βάζεις τώρα τα ρεβίδια στο στιέρα. Λοιπόν, ναι. Οκ. Okay. Έβαλε τα ρεβίδια μέσα στο σκέρα. Μια θάλασσα. Φαίνεται ήδη πόσο πετυχημένη είναι η συνταγή που το πρώτο βήμα. Τώρα δούμε τι σαν γλυκή είναι να κάνει. Πού να το γυρίσω, δεν βλέπω. Όσο περιμένετε, λίγο να ψηθούν για να πάρουν αυτό το χρώμα που θα γίνει. Είναι έτοιμα εδώ πέρα, μπορείτε να δοκιμάσετε, αλλά εγώ θέλω να τα κάνω και εδώ. Χορεύετε στους ρυθμούς που σας έχουν βάλει από πάνω. Μπορεί να κάνω και το moonwalk. Ναι, Γιώτα μου, χόρεψε τώρα που μπορείς, γιατί μετά φάει το πράγμα που κάνεις με τα ρεβίθκια και το σκέρα, έτσι εδώ να ξαναχορεύκεις. Εντάξει, έχει ώρα που τα ψήνει τα ρεβίθκια, δεν πρέπει να τα βγάλει. Σα εντυπωσίασα. Θα τα κάψεις. Όχι, έτσι πρέπει. Περιμένετε, παιδιά, τα παιδιά σας θα το λατρέψουν. Αντί να τους δώσετε τσίτσι και οτιδήποτε τέτοια, αλλά κι εσείς, κάθεστε στην τηλεόραση. Κάθεσαι στην τηλεόραση. Βλέπεις, ήρθε και έδεσαι. Και πες αλήθεια, εάν είναι τέλεια. Έλα, Κωστάκη, επειδή δεν έχει δόντια καλά. Ένα στρέψει ο Δημητρόπουλος. Κι ακόμα δεν φάει μεγάλο κομμάτι. Σκεφτεί να φάει ολόκληρο το τόστ, ρε βυθκιό, τα μπουν να γίνει. Όχι τίποτα άλλο. Έτσι κρίμα το χαλίν και αμέσως μπρος, κρίμα να τα τσώσουμε για να ρεβίθει. Για ξαναδοκίμασε, μήπως πήρες λάθος. Είναι παγωμένα. Γι' αυτό, θα σου φέρω τ' άλλο. Γι' αυτό δεν σ' άρεσε. Κωστάκη. Μπράβο, είδες. Έπιασες το καλό. Περίμενα να σου φέρω. Λοιπόν, δέστε τι χρώμα... Δες λίγο, σε παρακαλώ. Θέλω να το δείξετε αυτό. Τα σάντουιτς έγινε. Λοιπόν, Σοκράτη, εσύ superstar. Λοιπόν, θα σου πω ότι Σοκράτη, είχαμε έναν τον Σοκράτη Μπουρμπουσότη. Δεν πέθανε, ζει. Γιατί τον είχαμε, τον έχουμε ακόμα. Ό,τι να πω. Σαν παζέγινε τα ρεβίκια μέσα στο σκέρα, να θυμίζει ένας Σοκράτη, ο οποίος είναι πεθανε, ζει. Ό,τι να είναι πλέον του κοπελούα. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα με τα ρεβίθηκια. Σοκράτη, εσύ, σούπερστα, γιατί κάναμε τα χωνάκια για να τα βάλουμε μέσα. Και όπως θα κάθεστε,
Το Θεέ μου λίγα από κάνω. Πιλάτος λαός, σου πήρε το φως, Σοκράτης σου μεστά. Εγώ δείχνω και πώς μπορείτε να τα έχετε έτσι. Καλά, ε. Ωραίο κονάκι αυτό. Δοκίμασε από αυτά. Που είναι τώρα με τη Φλόρα. Τώρα. Αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι τέλειο. Εμπίθετε με τίποτα ο Δημητρόπουλος. Εξακολουθεί να δεν λαστρέψει τα ρεβίσκες γιώτας. Η επόμενη μαγειρική πάντως ήταν πολλά καλύτερη, στην οποία το μόνο που κάνει, ακούστε, είναι ένα λίφι με σοκολάτα και κάτι μπανάνες. Το κλασικό αυτό. Και το κάνετε έτσι. Ωραία, έτσι το πουτάτε. Λοιπόν... Αυτό με τι μοιάζει τώρα. Περίμενε, έχω και τέτοιο. Κοίταξε κύριε, τι αλήθεια έκανε ρε παιδιά. Κοίτα από εμφάνιση τώρα. Αφού δεν μου έλειωσε τον Μπεν Μαρί, εγώ φταίω. Ναι, γιώτα μου. Το Μπεν Μαρί σε μάρανε. Αν επιτύχει με τον Μπεν Μαρί, έφαναν τόσο σάγλικο τον που κάνεις. Εγκάρφασε μια μπανάνα πάνω σε ένα ξυλούι και πασαλίφκι με σοκολάτα. Εγώ πάντως ήδη λυπούμε τον Δημητρόπουλο που μετά να πρέπει να δοκιμάσει τώρα τα σαγλίκια. Τι είναι αυτό, μάνα μου, και όνομα λοιπόν, του Φίλκης Παναγία. Λοιπόν, και το βουτάμε. Δηλαδή, το βουτάμε. Σταμάτα! Λοιπόν, τι έκανες καλέ, για όνομα παίρνουμε το άλλο που μπορεί λίγο να μας πέτυχε. Παιδιά, δεν έλειωσε τον Μπεν Μαρί, αλλιώς ήταν πολύ επιτυχημένο. Λοιπόν, και... Μπορώ να μιλάτε κάτω γίγαντα στο μάσο μου. Τι κάνετε ρε κουμπάρα, γιατί μου τάνε μπανάνες πως γίνει ποτά. Τώρα δείτε μπορεί να ζητήσει του γέρι μου στο τέλος, τώρα δείτε. Παίρνουμε ένα μάτι. Τι, μάτι. Ναι. Τι μάτι. Και τη στέλνω φιλιά και μ' αρέσει. Αχ, Θεέ μου. Γεια μου, δεν υπάρχει σε πράγμα. Περίμενε να δεις. Άντε, τέλειωνε. Α, να τι ξέχασα να βάλω. Τι. Τα Smarties. Βάλτε. Δεν πειράζει, δεν μπαίνουν τώρα. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι και η αγωνία μου φουντώνει. Παιδιά, γιατί βάλει πλαστικά μάθηκια από στις μπανάνες. Τι γεννήσκεται. Είναι η λεγόμενη μπανάνα βέρφ. Ένα σπελάει του και λεγαλήθηκε, πήραν το σε άλλο level πλέον. Είναι τέλειο. Yeah. Παιδιά, είναι τέλειο. Το μάτι, τι ήθελες τώρα. Για τα παιδάκια σας. Μεγάλη επιτυχία. Ήτανε Ανδρέα, τι έγινε, μη φας το μάτι, είναι πλαστικό. Δεν το βάλα. Νωρίς αφημηθήκες, γιώτα μου. Άγιε τον άνθρωπο να φάει τη μισή μπανάνα πρώτα, και ύστερα σκέφτηκε να του πει, αμέ φάει το πλαστικό το μάτι που εκόλλησε πάνω. Αλήθεια, τι ζούμε, παιδιά, στην Κύπρα, γίνει τηλεόραση. Μπράβο! Μεγάλη επιτυχία σήμερα. Θα αυτοχειροκροτηθώ. Μην κάνεις έτσι, θα κάνεις ρετίδες. Δεν πειράζει, όμως έχω την Ελένα Φεράρι Παμασάβα που θα μας δείξει. Θα το φας. Ωραίο. Αλήθεια. Ελεάνα Φεράρι Παπασάβα, από την Ιταλία το κορίτσι μας. Μπανάνα, τι με ρωτάς, είναι ωραίο, μπανάνα, και την. Όχι, έχει την τέχνη. Τίποτα δεν έχει. Πρόσεχε το μάτι σου, λέω, μην το φας. Εν τω που λαλούμε, έφανε μου το μάτι, κυριολεκτικά όμως. Αχ, Θεέ μου. Κανεί μας με την Γιώτα, νομίζω, αρκετά ανεκατώσαμε τα στομάχια μας. Πάμε για να τα ανεκατώσουμε τζάλλον όμως, με το ενδιάμεσο πόρισμα για τα διαβατήρια. Η ερευνητική εξέτασε 2.478 περιπτώσεις από το 2007 ως το 2016, ενώ στο μικροσκόπιο της τέθηκαν και 417 υποθέσεις υψηλού κινδύνου μέχρι και το 2020, από τις οποίες το 51,8% κρίνονται ως παράνομες πολιτογραφίσεις, αφού εντοπίζονται ενδεχόμενες ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ευθύνες.
Αυτά είναι το 51,8 των διαβατηρίων που εδώ έκαμε. Είναι παράνομα. Καλά επίγεντσε τούτο. Παραπάνω από τα μισά. Όχι πως είχαμε καμιά αναμφιβολία. Εντάξει, όμως θέλω να βλέπουμε πάντα τη θετική του πλευρά. Το 48,2 ενόμιμα. Μάνι, να εστιάσετε στα αρνητικά. Πάντως, εμείς στείλαμε τον Παναγή μας έξω με τη στήριξη της Ισομάτ από την Νέα Χατζηγιάννης για να ρωτήσει εσείς πώς είδατε αυτή την εξέλιξη. Στην έρευνα για τις πολιτογραφίσεις που έγινε, βγήκε ότι το 51,2% των διαβατηρίων που εδόθησαν είναι παράνομα. Κανένας δεν ευκαιρία να μας πει τα θετικά όμως ότι το 48,8% είναι νόμιμα. Ποια είναι η γνώμη σας? Εγώ νομίζω είναι όλα παράνομα. Ό,τι θέλουν κάνουν, βέβαια. Το 51,2% είναι τζαμέ. Σταθερό, αλλά ό,τι θέλουν κάνουν. Όλοι τους. Όλοι τους. Πιστεύω ότι είναι πολύ ψηλό ποσοστό για έναν πληθυσμό. Ενός εκατομμυρίου. Κύπρου και λοιπά, ένα εκατομμύριο κατοίκη, οτιδήποτε κλπ. Τούτο δείχνει και το μέγεθος της διαφθοράς. Είναι τόσο μπερδεμένη αυτή η κατάσταση σε όλες οι καταστάσεις που δεν εκφέρω γνώμη. Κάνε ένα σχόλιο, πολλά σας τόσο κύριος, κατάλαβες κύριε μου. Νομίζω ότι ήταν εγελάσαμε μας. Γιατί 51,2% θεωρείτε ότι εγελάσαμε μας? Εντάξει, είναι παράνομο, είναι πάνω από το μισό, σημαίνει ότι γυρνεί πλαστικά. Σημαίνει έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Γυρνεί και πλαστικά, γυρνεί και βάρκα της Κύπρου, γυρνούν όλα. Ακριβώς. Μπράβο Παναγκώτη. Άλιστα. Εγώ πάντως εξακολουθώ να εστιάζω ακόμα στο θετικό. Το γεγονός ότι σχεδόν τα μισά δεν δόθηκαν παράνομα. Ας μας πει όμως και ο πρόεδρος την άποψή του, ρε Γουμέρα, για τις παράνομες πολιτογραφήσεις. Πώς σχολιάζετε τη νέα διαμάχη που έχει ξεσπάσει σχετικά με τις πολιτογραφήσεις? Πάντως εκκρεμούσε η μελέτη που θα κάνουμε, διότι θεωρώ ότι θα αποφάσιζε το Προεδρικό. Τι με πηγαίνεστε. Για το θέμα του Γενικού Ελεκτήρα θα υπήρχε κάτι. Χαίρετε. Έναν κόφτη τον Νίκα. Ό,τι τον ρωτούν, λαλεί. Γύρνει και λένε τον και φεύγει. Ρώτησε τον τίποτα άλλο, σε όσο πέφτει και απαντήσει. Η μελέτη από πλευρά σας για το τι θα γινόταν για ενδεχόμενο προσφυγή στο ανώτατον, αν υπάρχουν θέματα δικαιοδοσίας ή όχι. Ουδέν σχόλιο. Θέλει η ώρα. Έθελε απαντήσει σε τίποτα, δεν τον πρίζεται. Απορώ γιατί στάθηκε μπρος από μικρόφωνο. Αφού σε όλο το ρωτούσαν, λένε ουδέν σχόλιο. Ή έκαμε και φεύγει. Πάντως, Νίκαρε μου, μια και στάθηκε τσαμέ, έπρεπε να αξιοποιήσεις το τσάν σου. Όπως τον παρέα μου πήγε θάλασσα την Κυριακή που άνοιξε ο καιρός. Θα είμαι από τη Λευκοσία, γιατί είναι υπερβολική ζεστή στην πρωτεύουσα. Στείλαμε η ώρα 11. Στις 2 να στείλουμε άλλον, στις 5 να στείλουμε άλλον. Έω στις 8 να είμαστε σπίτι. Να ωραία. Είδατε, έκαμε τον πλάνο του παρέα, δεν έχει θέμα. Έχει σκοπό να πιντώσει back-to-back τα SMS του για να αξιοποιήσει το έπακρον, τούτον που του δίνεται. Δεν του είπαν ότι κάθε SMS είναι μια ξεχωριστή μετακίνηση. Να πω τα SMS της καρατίνας. Φύσες το flipper που τις βάλεις πιντωμένες για να μην χάσεις το παιχνίδι. Πάμε τώρα στις αιχμές να δούμε αν απαντήσαν και αυτήν την εβδομάδα στις απορίες των τηλεθεατών. Μα προσέξτε να δείτε ότι υπάρχει ένα τραγελαφικό. Όσα κομμωτήρια είναι δηλωμένα ως ειδικά καταστήματα μπορούν να λειτουργούν, όσα γράφουν απ' έξω ότι δεν είναι ειδικά, δεν θα πρέπει να λειτουργούν. Εσείς βγάζετε άκρη? Όχι. Ούτε εγώ. Βγάζετε άκρη? Όχι. Ούτε εγώ. Κύριε Παρότι, ο κόσμος πιάνει για να ξεκαθαρίσει τα ερωτήματα του. Για να το συγχύσετε παραπάνω. Εν καλά, η καλά στα διατάγματα. Καλή επιτυχία. Τούτε είναι η περίληψη της κατάστασης. Και πολλά καλώς τις περιλήψεις ο Παρούτης. Όσο για το εμβολιαστικό πρόγραμμα, η πύλη ανοίγει, πέφτει, ξανασηκώνεται και βλέπουμε. Όλα τα επιδημιολογικά. Γιατί γελάει η Στέλλα δίπλα του? Με τι θέλει να παρομοιώσει την πύλη εμβολιασμού ο Παρούτης, ότι σηκώνεται, πέφτει και ξανασηκώνεται? Όχι επειδή γελάσε η Στέλλα, έτσι έπινε ο δικός μας ο νους το κακό. Δεν έχουν τόση μεγάλη ανησυχία για το εμβόλιο της AstraZeneca και έτσι προχώρησε ο εμβολιασμός. Ουπ, πού πάει ο παρέατμον καφέ? Ήταν το γλύρος που το δικό μας το floor manager πάντως. Που όταν πήγε στο πλάνο, έκαμε το σιγά σιγά απαντήσεων των εθωρούσαμε. Νομίζω ότι είναι πολλά χαλαρός ο κόσμος πλέον στο φαγό, γι' αυτό. Κατανήμη με δικαιότερα κριτήρια, όπως έκανε το κατοχικό καθεστώς, που έδωσε τις δικές μας περιουσίες επί τη βάση... Έκαμε και μιξουάν το υποψήφιο του δίκο.
δεν τον κόφτει μέσα στην τηλεόραση. Έκαμε τη μούτσα, έτσι μοσένει, συνέχισε κανονικά. Γιατί έκαμε πας στο μανίκι του. Θα ήταν πιο πρέπον. Πάμε και στα αγαπημένη μας Χρυσολέφου να δούμε τι κάνει. Εδώ έχουμε πώς να το φαίνεται η στεραγίμη μας. Ψήνεται για περίπου, να πούμε και πόσα γραμμάρια είναι κάθε φιλιά, να δείξουμε πώς τον πλέκουμε. Δύο τρόπους, αν θέλουμε ή τον έναν, όποιος θέλουμε. Και ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά στους 145 βαθμούς. Συγγνώμη, τούτον είναι το κλαρίνο που έκαμε η Γιώτα προχτές. Μα τι έπαθαν όλοι με τα μαύρα, τα μακρουλά, τα πράγματα σήμερα. Έλα, θες δύο μπάλες σου. Άρα, να τις ανοίξουμε μακρόστενα τώρα. Και να τις βάλουμε σταυρό. Αν μεν καλοανί, να την αφήκουμε λίγο ώρα να ξεκουραστεί, να ανοίξει... Το δικό σου είναι καλοανί, το δικό μου καλοανί. Να. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Μα τι ωραίες συζητήσεις κάνουν οι Χρύσοβας με τον Μάιρα, σαν τρίφουν και το μαύρο το μακρινάρι με τα μπαλάκια. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να σπάσει τον πάγο μεταξύ τους, έναν καλό ανέκδοτο της Χρύσος. Ξέρεις, είσαι έναν, ήταν η επέτειος γάμου της γυναίκας του. Πήγε στον καφενέ, λέει τους, ρε φίλε, πέτε μου τι δώρο να της κάνω. Έρκεψε νοήνα, δηλαδή του εγώ στα 20 χρόνια έκαμα τις ρολόι, δηλαδή του πολλά ακριβό. Λέει του άλλος, εγώ αγόρασα εις αυτοκίνητο. Λέει του εγώ φίλο μου, αγόρασα εις εξοχικό, ξέρω εγώ. Λέει του παιδιά, εγώ στα 30 χρόνια λαλή, επήρα τη στην Αυστραλία, λαλή, ούλα πιερωμένα. Λέει του μπράβο ρε φίλε, λαλή του, στα 60 δεν μπορεί να κάνει. Να πάρει φέρο. Τέλειο, Χρύσο μου. Πρώτη φορά το ξανακούω, μπράβο. Μα πώς θα βρίσκει τα ανέκδοτα που λαλή σιόρ, που το Internet Explorer. Παρά λαλή ανέκδοτα, καλύτερα να μιλάς εγγλέζικα, Χρύσο μου, είναι πιο αστείο. Πριν να πάω στο τρόδος που πιτσάκα μου τούτο, να σας πω ότι δεν θυμούμαι τα που τρώω. Καμιά κούπα κανένα μπουρέκι ρε πια να μου πει ένα. Ένα τρώω peanut butter. Peanut butter. Για να σε τρώει peanut butter. Ο κόσμος είναι peanut butter που τρώει. Άκουσε την κυρία Γιολίτη. Άκουσε την ποταμία, peanut butter. Εκτός όμως που το πήρα πατέ, η Χρύσο μας έχει μια δυναμία και στις ομελέτες. Οκ. Okay. Έχω να σου πω ότι τούτη δεν είναι η πιο ακριβή ομελέτα. Μελέτα. Έκαμε μου μια ο Κύπρος και ακόμα πληρώνει. Ακόμα πληρώνει τι. Εκείνη που ήταν να σε πάρει να γνωρίσεις τους δικούς του. Ναι. Κύριο στους δικούς μου. Α, από τον πάρεις εσύ στους δικούς. Ναι, ναι. Και έκαμε σου ομελέτα. Μάλιστα. Έκαμε τη ομελέτα, ο φτωχός ο Κύπρος και ακόμα πληρώνει για να τη ρίψει. Πού να ξέρει θα ήταν η πιο ακριβή ομελέτα της ζωής του. Α, τι τραβούν και εμείς οι παντρεμένοι. Άντε, θυμίσετε μου τι να στέλνω τώρα. Τι καταλάβετε, α! Τέλος πάντων. Πάμε στο Ωμέγα και στην εκπομπή του Ονούβριου, ο οποίος παλεύει μόνος του για να κάνει μια σύνδεση του Χαϊρκού. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Πινδάρου. Λοιπόν, το προσπαθούμε. Ετοιμάζεται ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού για να κάνουμε αυτή την συζήτηση με βάση το τι είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για να καμφθούν οι οποιασδήποτε αντιδράσεις και να υπάρξει μια συνένεση για να προχωρήσουν με την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο όπως ακούσατε και προηγουμένως και από την Υπουργό Εργασίας αλλά και από το ΚΕΒΕ, την Εργοδοτική Οργάνωση, αφορά ένα ποσό του ενός δις, 300 εκατομμύρια από τα χρήματα αυτά θα πάνε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντλήσουν ρευστότητα μέσω δανεισμού από τις τράπεζες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Λοιπόν, μέχρι ότου να είμαστε έτοιμοι με την σύνδεση, κυρίες και κύριοι. Μίλα και 1,5 λεπτά ο φτωχός για να καλύψει τον χρόνο που θα συνδεθούν και πάλι δεν τα καταφέρα. Ένα που τον εκνευρίσετε τώρα, θα αρκεί ψηφωνάζει. Το ίδιο έπαθε και ο Αβέροφ όμως. Τούτο είναι το δώρο που μας και η Ευρώπη. Πρέπει να το σκοτώσουμε για τα πολιτικά μας παιχνία. Μάλιστα. Κανεί, Ιωρ. Κανεί. Κανεί, Ιωρ. Κανεί. Έξαλλο ο Αβέροφ. Ευκαιρία μου αρούχα του. Θυμήστε με να με ξαναχρησιμοποιήσω την έκφραση. Είναι γάμα το εικόνα. Εντάξει. Πάντως, ο Νούβριος ακούει το μουρμουρκό των πολιτικών καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής του.
για να λένε φταίει η κυβέρνηση. Προτιμούν να γίνεται έλεγχος. Ναι, όλο το σχεδιασμό, κύριε Τορναρίτη, να το ανακαλέσετε. Εμείς είμαστε που καλούσαμε την κυβέρνηση να επαναφέρει το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγύησεις με επαρκείς ελέγχους και διαφάνειας. Επειδή είναι ανακρίβεια. Ναι, όχι, λέτε πράγματα που δεν υφίστανται. Σας παρακαλώ πολύ. Λέτε πράγματα που δεν υφίστανται και τα αποδίδετε στο κόμμα μου. Εμείς σας καλούσαμε να φέρετε το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγύησεις με επαρκή έλεγχο και εσείς αρνείστε να το πράξετε. Συνεχίστε, κύριε Τορναρίτη, συνεχίστε, παρακαλώ. Θα με προστατεύσεις, ευχαριστώ πολύ. Όταν λέτε θέλετε προστασία, λοιπόν, ελάτε, ελάτε. Μάλα, μωρέ, θέλει να τον προστατεύσει ο Νούφριος τον Τορναρίτη, να τον βάλει κάτω από τις φτερούγες του. Κατέβα κάτω στο παράθυρο του Νούφριε μου, σε κάνω την αναγκαλίτσα, σαν να ξεφύγα λίγο οι συζητήσεις στα πάνελ, σαν ξένη ιδέα μου. Πάντως ο Τορναρίτης εξακολουθεί να με θέλει να το διακόπτει κανένας. Ήθελε να κάνει μια διευκρίνηση, αφήστε τη, γιατί λέει ότι δεν ευσταθεί έτσι όπως το λέτε. Παρακαλώ, συνεχίστε. Καθημερινά. Ναι, παρακαλώ. Και εκεί όταν δεν τους βγαίνει τίποτα, θυμούνται τον γενικό ελεκτή. Ναι. Ο οποίος είναι ο τρίτος τροχός της αμάξης του Δημοκρατικού Κόμματος. Θα πω το εξής. Μας είπε, πάλι παρεμβαίνει, κύριε το δυνάμε. Ωραία. Ελάτε. Κύριε το δυνάμε, πάρει παρεμβαίνει. Ατού ο Γαβρίλης. Εγώ απορώ πάντως γιατί τους κάλουν να μιλούν την ώρα. Αφού σε εννοούνται ποτέ, κάλετε τους έναν ένα στον αέρα. Να λέει ο καθένας τι όμπου θέλει μόνος του. Μα λέει λίγο πέντας η ώρα. Κανείς η ώρα! Που λαλείς ο Φούλης. Μιλώντας για πολιτικά πάνελ όμως, το πιο γκράντε ήταν γύρω στην εκπομπή του Καρεκλέ, ο οποίος όμως δεν ξέρει να μου του γυρίσκεται. Τον κύριο Νίκο Τορναρίτη, εκ μέρους του DC, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου του ΑΚΕΛ, τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ, τον κύριο Χρήστο Χρήστου, την Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρο της Αλληλεγγύης, και την Άννα Θεολόγου της κίνησης κυνηγών ανεξαρτήτων. Μόνο που με άλλαξε λίγο το όνομα, αγαπητέ μου. Τι σας είπα. Γιάννη. Αποκαλέσεις με Στεφάνο Στεφάνο. Μα απολογούμε. Όποιος είναι αγαπητός σύντροφος. Απολογούμε. Εν τη ρήμη του λόγου απολογούμε. Γιώργος Λουκαΐδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπε τον Λουκαΐδη Στέφανο Στεφάνο. Ούτε ξέρει ποιο ρεγάλες είναι ο Καρεκλές στο στούντιο. Είδατε όμως υπόμονη ο Λουκαΐδης. Έκατσε τζαμέ, χωρίς να πει τίποτε, ως πάντως καλησπέρισε ούλους και μετά να μιλήσει. Αν πάει και χαλάσει τον πρόλογο του Καρεκλά. Πάμε και στα της επικαιρότητας να δούμε τι συγκλονιστικές ειδήσεις είχαμε την εβδομάδα. Όταν μίλησα σήμερα το πρωί με τον αξιωματικό υπηρεσίας, μου είπε για τις καταγγελίες δύο υποστατικών και συγκεκριμένα δύο καφενείων. Και μου είπε λοιπόν ότι καταγγέλθηκαν επειδή υπήρχε περισσότερος κόσμος στους εξωτερικούς χώρους από τον ανώτερο επιτρεπόμενο. Και καταγγέλθηκαν και θαμώνες. Τέσσερις θαμώνες στο ένα και 7 στο άλλο. Και λέω καλά, γιατί καταγγέλθηκαν επί 300 ευρώ. Μα αυτά είναι για τη λιμοκάθαρση. Διότι λέει έπαιζαν χαρτιά και μην φανταστείτε, μπορεί να έπαιζαν πιλότα, μπορεί να έπαιζαν. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν κηβεία με την έννοια των χρημάτων. Λοιπόν, και εκείνη τη στιγμή λοιπόν ανακαλύψαμε ότι ξέρετε, απαγορεύονται τα χαρτιά και το τάβλι, διότι ακουμπούν τα χέρια στα χαρτιά και στα ζάρια και στα πουλια που έχει μέσα το τάβλι. Και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος επιμόλυσης. Αυτό το λέμε για, έτσι, για να το ακούσει και ο κόσμος, γιατί ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Μάλιστα, απαγορεύσαμε μας και το τάβλι. Έπιαν τα πλάσμα στον καφενέ να πνάσουν, να πιούν τον καφέ τους και αποσκολιστούν και λαπορτάραν τους επειδή παίζαν τάβλιν και πιλότα. Ρε κουμπά, καλά, ήταν εμβολιασμένοι, εκείνοι που παίζαν από το Σπάστρα, έτσι να πέρα, Σπάστρα Ζένεκα. Ακόμα λίγο να μας γράφουν επειδή αναπνέουμε σιό, γιατί όχι, άμα αναπνέεις μπορεί να ρουφήσεις τον ιό που το ρουθούνι σου. Να μην αναπνέουμε και κανεί. Αν παίζεις τάβλιν, αλλά με γάνια, γίνεται, ξαπάλε απαγορεύεται. Πάντως η Σταυριανή έχει έναν έξτρα λόγο να χώνετε. Σε τρελά σου πω κάτι. Συνεχώς ανακαλύπτουμε πράγματα με τον κορονοϊό. Και εγώ ανακάλυψα κάτι και είχε να κάνει με τα τυχερά παιχνίδια και τα χαρτιά και έψαχνα την ευκαιρία για να το πω γιατί μου είχε κάνει τόση εντύπωση και θα το πω τώρα. Λοιπόν, παίρνω ένα χάπι συγκεκριμένο, δεν είναι κάτι σοβαρό το πρόβλημα, αλλά είπα να διαβάσω στις παρενέργειες. Και στις παρενέργειες λέει ότι μπορεί να μου έρθει παρόρμηση και να παίζω με τα μανία στιχερά παιχνίδια. Να πέντω μου μείνει στα βρεανή μου. Πώς τον άλλο, κουμαρόλ. Χαρά στο καγόσιο. Πίνει το χάπι της τη νύχτα πριν τσιβηθεί και μπορεί πως παρενέργεια να μοιάει με λάρα και να θέλει αμάν αμάν να χάσει ούλα στα ριάλια στο καζίνο. Πρώτη φορά ακούω έτσι παρενέργεια πάντα. Τον το χάπι είναι η χαρά του Μπούκι. Στο λέω ειλικρινά, θα σου στείλω φωτογραφία. Δεν το πίστευα.
Και έτσι, αν με βρει εμένα σε κανένα καφενείο να παίζω Θανάση, να ξέρει ότι. Όχι, είναι... τα τυχερά παιχνίδια δεν είναι αυτά. Είναι μόνο καζίνο, αφού έχουμε καζίνο στην Κύπρο. Υπάρχουν τα δικτυακά. Έχουμε, εντάξει, τη Λεμεσό, στη Λευκοσία. Ούτε στη Λεμεσό λειτουργούν τα καζίνο. Ναι, ακριβώς. Άρα θα πάω στο Θανάση. Σε τσό. Ακούτε προβλήματα τώρα, παιδιά. Σκέφτεται που να πάει παίξει γουμάρι, άμα την πιάνει παρενέργειες που αγάπη. Πάντως, αν τη δείτε κατά την ημέρα να παίζει ζάχκα στον μπάγκο του Ρίγμο Σταύρο με να χωθείτε, εν που το αγάπη. Πάμε και στην επόμενη είδηση, παρακαλώ. Σε υδραντλίες τα έκρυψαν αυτά τα ναρκωτικά κάτια και τα εισήγαγαν στην Κύπρο. Πλην όμως εντόπισε τα ναρκωτικά η ΙΚΑΝ και έθεσε υπό παρακολούθηση την όλη διαδικασία. Έγινε χθες το απόγευμα ελεγχόμενη παράδοση των ναρκωτικών και συνελήφθη ένας 36χρονος από την Λεμεσό. Μάλιστα. Εχώναν ναρκωτικά μέσα στις αντλίες του νερού, παιδιά, του πιάντους. Ακούτε κόψη ποντουρού τους. Αν ακούσετε τη νύχτα τον άντρα σας να τραγουδά στον μπάνιο Μπομπ Μάρλεϊ, σακάρετε τις αντλίες του νερού σας. Δεν ξέρετε ποτέ, μπορεί να ξέμεινε καμιά από την ύβρενη αστυνομία. Και αν νομίζετε ότι οι Κυπραίοι κακοποιείς σεϊτάνιες, που να δείτε οι Ισπανοί. Χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης και κατασκεύαζαν όπλα. Οι Ισπανικές αρχές έκαναν έφοδο στο παράνομο εργαστήριο στην Τενερίφη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ένα άτομο, κατασκεύθηκαν δύο εκτυπωτές, ψηφιακό υλικό και όπλα. Τυπώναν όπλα, βέβαια. Είδε ευκολία. Παλιά για να κατασκευάσεις όπλα πρέπει να είσαι 25 χρόνια μάστρος σε τρομοκρατική οργάνωση. Τώρα απλά τσιλάς print. Τι θέλεις, Καλάσνικοφ, πίσω λεπτό να πατήσω print. Α, έλειψε το μελάνι. Σου κόμμα σιμέτο. Λέεις, δεν είσαι τίποτε παρόμοιο που να τυπώνεις 7 λες εν τω μεταξύ. Ρωτώ για ένα φίλο. Τέλος πάντων, πάμε στην εκπομπή της Κατρινάς Καινούριου, όπου η sex editor Ειρήνη Χιρδάρη αναλύει τη στάση του σώματος των παιχτών του Survivor. Αν δείτε το Σάκη προς τη Μαρία Λένα, όλο, όταν της μιλάει, έχετε προσέξει που κάνει, όλο σκύβει και κάνει αυτό. Στη γλώσσα του σώματος, ουσιαστικά θες να τον αγκαλιάσεις. Άσε που όταν κοιμούνταν, αν προσέξατε τον τρόπο που κοιμούνται αυτά τα δύο παιδιά μαζί, δηλαδή ο ένας γέρνει το πρόσωπό του προς τον άλλον, δηλαδή ακόμη και στον ύπνο έχει έννοια του τον άλλον. Φαίνεται πολύ ρομαντική ιστορία. Βέβαια, περισσότερο ο Καψούρης φαίνεται ο Σάκης προς τη Μαρία Λένα. Ευκάλε ο Λάγκερο συμπόρισμα για τα πλάσματα, επειδή ο Σάκης γύρνει έτσι, όπως μιλά της Μαρία Λένας. Κάνοντας συνέστητα, επειδή κατά βάσος θέλει να την αγκαλιάσει. Ακούεις Αστέρο, που μου λέει να περπατοίσω για να μην καμπουρκάζω. Είναι επειδή θέλω να αγκαλιαστούμε που το κάνω. Πάντως η Χιρδάρη μελέτησε πάρα πολλά το ζευγαράκι του Survivor. Πιστεύεις ότι έχει γίνει σεξουαλική πράξη μεταξύ Μαρία Λένας και Σάκη? Γιατί μπορεί να γίνει αυτό μέσα στο δάσος? Σίγουρα ο Σάκης την έχει φαντασιωθεί πολλές φορές. Σεξουαλική πράξη μόνος του έχει κάνει. Εγώ και να τους άψε ο Σάκης. Καλά σιωρτούτης αν κάθεται έσω της. Και θωρεί τους πίνει τηλεόραση. Πού κατάλαβε ότι ο άνθρωπος έπιε μέσα στο δάσος μόνος του για να... Εν και σίγουρης όλας. Ο Σάκης σίγουρα την έχει κάνει μαστίχη, αυτό είναι δεδομένο. Λες ένας πελάν. Κάνει όμως με τούτα, διότι αυτή είναι η ώρα να φωνάξουμε μέσα το δικό μας μαστίχη. Τον Παναή μας, κυρίες και κύριοι! Μπορείς να βάλεις μέσα το... Α, παιδιά, είδατε τη νέα φανέλα μου θα λανσάρουμε σαν εκπομπή. Κάμε ένα close-up. Έτσι, άταμε. Είναι Ραλφ Φουλέν. Φουλέν. Ραλφ Φουλέν. Θα φορεθεί ιδιαίτερα ο φούλης μας αυτό. Είναι η νέα μάρκα. Ραλφ Φουλέν. Γιατί αν δεν έχετε το φούλη στην καρδιά σας να κρατά τον άπαρο και να βαστά μια σκούπα και να παίζει πόλο, τι κάνετε στη ζωή σας άλλωστε. Μάλιστα. Πολύ καλά. Φύγω να δω πίσω. Εντάξει, έχει καζιά μου πίσω. Μάλιστα. Θέλετε να βγάλουμε. Εντάξει. Ευκάλαμε τα μια φορά μου καλυβάτσι μου βάλε ένα μπλαστρό. Ο Παναής. Που τα κάζια. Παιδιά, με γελάτε. Εσύ που τα χτες που μου το λαλείτουν το πράγμα. Με τα ανέκδοτα σου δεν γελάσε κανένας ποτέ. Είπα εγώ Παναής που τα κάζια. Γελάσα για να συμπαραστατώ. Είπα χτες που το λαλείτε, παιδιά. Σας παρακαλώ, με γελάτε. Εντάξει, ευχαριστώ. Μπορείτε και εσείς, λοιπόν, από το σπίτι σας να κερδίσετε πολλά μεγάλα δώρα με τα SMS σας. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κερδίσετε.
Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μια προσφορά της Conergon Energy Solutions, θηγατρική της Lanitis Energy. Αφήστε τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Energy κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Μία δώρο επιταγή αξίας 5.000 ευρώ για υπέροχα έπιπλα από τα καταστήματα Living, μέλος του ομίλου Ergo Home Group. Στείλε Living κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή απαλλαγή από τα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοίτησης με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δύο τετραήμερες διαμονές της Επαύλης Ντεμιχάνα στην Πάφο, χωρητικότητας 15 ατόμων. Προσφορά της εταιρείας Βασμίχα New Generation LTD, εισαγωγής ειδών υγιεινής και κεραμικών. Αξίας 5.280 ευρώ. Στείλε Βασμίχα κενό και το όνομα τεπώνυμό σου στο 5588. Μία δώρο επιταγή αξίας 2.200 ευρώ για συστήματα ασφαλείας και συναγερμού από τον Πιπεράρη. Στείλε Πιπεράρης κενό και το όνομα τεπώνυμό σου στο 5588. Είναι Teco Electronics LTD, πρωτοπόρος εταιρείας στον τομέα παροχής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και έξυπνων τεχνολογικών λύσεων, προσφέρει σε έναν τυχερό τηλεθεατή το καινοτόμο ασύρματο σύστημα αυτοματισμού σπιτιού Cockpit, αξίας 2.000 ευρώ. Στείλε Teco κενό και το όνομα τεπώνυμό σου στο 5588. Μία δώρο επιταγή αξίας 1.000 ευρώ από την καλερί Artworks Bizarre. Στείλε Bizarre κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το κατάστημα Bellagio Home & Garden σας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία στη μαγειρική με κάρβουνο με τη νέα σειρά ψυσταριών Bellagio Καμάτο αξίας 995 ευρώ. Στείλε Bellagio ονοματεπώνυμο στο 5588. Μία συσκευή περιποίησης μαλλιών Dyson Airwrap, προσφορά του καταστήματος Μάγκας, αξίας 800 ευρώ. Στείλε Dyson κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ μαζί μας. Βόρεια, χωρίς περιθώρια για αναβολή. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα, κοντά όμως δέθηκα στην Ανατολή. Λοιπόν, επιστρέψαμε, παιδιά. Να πούμε, Παναγιώτη μου, του κόσμου ότι την επόμενη εβδομάδα
Θα τα πούμε Κυριακή του Πάσχα, όχι Μεγάλη Παρασκευή, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Το ραντεβού μας θα είναι Κυριακή του Πάσχα. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχουμε ήδη μπει στο κλίμα, μιας και ο αγαπημένος μας Τέρκεν Λίζ μας έχει ήδη στείλει τα υπέροχα του τσουρέκια. Εν το συζητώ, Πάσχα, ξέρεις, Πάσχα τσουρέκι, Τέρκεν Λίζ πάμε μαζί, παραγγείλετε εσείς τα δικά σας, αφού ο Τέρκεν Λίζ προσφέρει παγκύπρια εξυπηρέτηση. Πάμε όμως να θυμίσουμε σε εσάς από το σπίτι που δεν ξεχνάτε και στέλνετε τη selfie σας και το μεγάλο μας δώρο. Το μεγάλο μας δώρο λοιπόν είναι ένα Dacian Duster του Group Renault αξίας 13.900 ευρώ με πλούσιον εξοπλισμό, μια προσφορά του ομίλου Πυλακούντα. Δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε έναν τυχερό το νέο Dacia Duster του Group Renault, μια προσφορά του ομίλου Πυλακούτα αξίας 13.900 ευρώ με πλούσιο εξοπλισμό για εμπειρίες πέρα από τα συνηθισμένα, για τις πιο άγριες εξορμήσεις off-road και βόλτες στην πόλη με ασφάλεια. Στείλε Dacia κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σας αγαπημένοι μας φίλοι. Παναγιώτη μου, δεν μπορώ να κλείσω αν δεν πεις τσόφτα σου. Είναι τσόφτα και ο κόσμος να γυλάζει καλύτερα από που είπες πριν. Με τον Παναγιώτη που τα κάνεις, δεν έχεις chance. Θα ψηφίσουμε. Θα... λοιπόν, γιατί οι ποιητές, στους ποιητές μάλλον, αρέσκει το μανικιούρ, το πεντικιούρ, οι βαφές μαλλιών κτλ. Γιατί τους αρέσουν τα προϊόντα περιποίησης. Τα προϊόντα περιποίησης. Ο Παναής που τα κάνεις ακόμα γελούν. Σοβαρά τώρα. Δεν κάνω να γελώ και να βήχω. Θα κάνουμε όπως την πρώτη χρονιά. Προϊόντα περιποίησης, κύριο Κρόνημα. Δεν χρειάζεται από τον Παναής που τα κάνεις, ναι. Sorry. Θα συζητήσουμε για ο χιούμορ μας. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Την επόμενη εβδομάδα, Κυριακή του Πάσχα, όχι Μεγάλη Παρασκευή, σε 9 και 20 στον Αλφα. Φιλιά, να προσέχετε! Δεν έπρεπε να αγγίζω και έτσι απλά να περνώ. Το βλέμμα μου να ρίχνω και να λέω ευχαριστώ. Δεν αντέχω. Θα τρελαθώ. Ίσως δεν έπρεπε να πω τόσο νωρίς αγαπώ. Δεν έπρεπε να πίνω στο όνομά σου νερό. Να μείνω λίγο από όλα και ένα άλλο ποτό. Δεν αντέχω. Θα τρελαθώ. Το φως.